Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας θα γίνει με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Εύη Γιώτη στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Με δύο διαγωνισμούς και σήμερα, α3 κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για τον μήνα σούπερ δώρων, τον οποίο έχουμε με το σκούτερ Honda Vision 110 από τη Honda Δαβανόπουλος, τα κινητά, τα τάμπλετ και όλα τα υπόλοιπα δώρα αξίας ανά των 5.000 ευρώ σε 40 τυχερούς ακροατές. Με μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και θα είστε και εσείς, αν τηλεφωνήσετε 9 και 20 ή 11 και 20 με το που θα κληρωθεί το όνομά σας και θα επικοινωνήσετε με το Αθλητικό Μετρόπολης, ένας από τους 40 τυχερούς, καθώς δεν έχετε παρά να απαντήσετε σε μια πάρα πολύ απλή και εύκολη ερώτηση προκειμένου να διεκδικήσετε τα σούπερ δώρα. Ο άλλος διαγωνισμός είναι ο δικός μας διαγωνισμός, σε εισαγωγικά δικός μας, της εκπομπής θα λέγαμε περισσότερα. Έχουμε ένα υπέροχο τριήμερο για το Πόζαρ στο Irene's Resort με όλα τα έξοδα πληρωμένα εκεί, all inclusive δηλαδή. Γράφετε α1 κενό, Πόζαρ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ένα ακόμη τυχερό ζευγάρι αυτήν την εβδομάδα θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα υπέροχο τριήμερο στα γεματικά ούλτρα του Πόζαρ και φυσικά στο Super Irene's Resort. Συντροφιά, με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, θα είμαστε και σήμερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Hyundai, Skoda, Kia, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για εσάς οι οποίοι θέλετε εξουσιοδοτημένο σέρβις και μια σούπερ έκθεση αυτοκινήτων από τις τρεις μεγάλες εταιρείες που οποίες εκπροσωπεί, και εμέναν μια σούπερ προσφορά για αυτό το μήνα, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, αποκλειστικά επαγγελματίες, από 22.290, 17.990 και τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα το καύσιμο να είναι πληρωμένο από την εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, τηλεφωνώντας τώρα στο 2315-96-596, το 2315-96-690, έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα και να το κάνετε δικό σας. Με την αεροπειρατεία στην Λάρνακα να είναι σε εξέλιξη, με τον κύριο Κοντονή, ο οποίος λέει ότι δεν πρόκειται να αρθεί η πάυση του κυπέλου, καθώς δεν εκδικάστηκε σήμερα η υπόθεση, και δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς. Την αεροπειρατεία την άκουσες? Ούτε με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει η αεροπειρατεία? Γιατί πρέπει να κάνει αεροπειρατεία για να κάνω εγώ θέματα? Ρε φίλε, δηλαδή. Ή να πουλήσω αεροπειρατεία? Τι? Όχι, για διάνομα, μόνο αυτό σου είπα. Λοιπόν, είναι δυνατόν άλλο για μια γυναίκα τώρα να κάνει. Με νοιάζει εμένα τι έγινε η αεροπειρατεία? Έχω κανένα δικό μου αεροπλάνο? Φίλο, γνωστό, συγγενή? Σωστό. Έχω. Έχω, ρε. Αν ήσουν εσύ. Αν ήμουν εγώ θα με ένιωζε. Μπράβο. Αν είχα την κόρη μου, τη γυναίκα. Του απελευθέρωσε. Ποιο? Του απελευθέρωσε. Ποιο του απελευθέρωσε? Πόσο εύκολο είναι να κάνει μια αεροπειρατεία κάποιο? Πόσο εύκολο να κάνει μια αεροπειρατεία? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Πες ένα νεροπίστολο, νομίζει ότι είναι άλλο πιστόλι, μπα, παίρνει μια αεροσυνοδό από παραμάσκαλα και κάνει αεροπειρατεία. Δεν έχει νόημα με το βουτσάκι την παπανίκα. Πώ του έσου ο βουτσά, να πούμε. Άσε ρε κόκκινε τώρα με την αεροπειρατεία, θα ασχολούμεθα τώρα. Τι καραγκιόζε που είσαι, δηλαδή. Για πώς... τα μάτια λέει μια Κύπρια, λέει όμορφη. Όχι, ναι. Άλλαξε το σκηνικό. Πού είδατε σε αυτή τη γη
Κύπρια όμορφη. Οι πιο ασχημογυναίκες στη Μεσόγειο, Ευρώπη και τα λοιπά Βαλκάνια είναι οι Κύπριες. Πού την είδε ο Μπούζος για μια όμορφη Κύπρια, λέει, έγινε λέει αεροπειρατεία. Έλα Θεέ και κύριε, αν υπάρχει. Θα μαζί του οι Κύπριες τώρα, εντάξει. Ανοίγει τα πλοκάμια του στη μεγαλώνηση. Τι να κάνω. Άντρε, φύγε από εδώ πέρα. Πιο ασχημογυναίκες από τις Κύπριες δεν υπάρχει. Για να βρει. Για να βρει. Για να βρει. Σκυλή τη Ιερουσαλήμ. Τι είναι. Η ελευθερία ελευθερίου. Ποια είναι η ελευθερία ελευθερίου. Η βρει είναι σκυλή. Τι γυναίκα. Σκυλή. Εγώ δεν μπορώ να έδωσω κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία γυναίκα ήταν. Εντάξει, και έχει μεγαλώσει. Άντε, φίλε, πέρα, 800 πλαστιές και εγώ γίνομαι αλέντε λόρε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εσείς εδώ με κυπατουλίδου έκανε. Εσείς άλλα τάβα. Εδώ με κυπατουλίδου έκανε να πούμε πλαστική εγχείρηση να πούμε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Κυπατουλίδου. Κυπατουλίδου μέχρι και κυπατουλίδου έκανε εγχείρηση. Έκανε εγχείρηση. Πατουλίδου. Άσε μας κάνει μένα τώρα. Γιατί. Άμα σου βαντήσουν, με φτιάξουν, με βάλουν. Γιατί να κάνει η πατουλίδου να κάνει πλαστική. Με νοιάζει εμένα τι έκανε. Τι είναι, γιατί έκανε στα μούτρα τη, ξέρω εγώ τι έκανε. Έκανε τα σπυράκια τη, έκανε η γυναίκα. Είναι δικά τη, τα μούτρα τα κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτό, γιατί εγώ τι σε απασχολεί εσύ. Αν στα μούτρα τη πατουλίδου θα πάω εγώ, τι με νοιάζει εμένα. Η γυναίκα γυμνάζεται στα 50 τη, είναι προπονημένη κτλ. Ήθελα να κάνει. Με νοιάζει εμένα, λε, είναι η Βύση, λέει ωραία. Άμα κάνω κι εγώ 8 πλαστικέ και εγώ αλέντελον θα γίνω. Πλάκα μα κάνει, μα τράβουν τι σακούλε, μα βάλουν μαλλιά, μα πάνουν τα μάγουλα. Εδώ δεν βλέπει το ραγκάτσι με τον άλλο. Πού τον βρήκαμε αυτόν αρέχθε με τον Μπανιώτη τον γιατρό. Με λέει, έχω λέει του πιο άσχημου άντρα, λέει στη γη. Έλα που είναι να δείξε. Βρίσκει έναν, θα ρίξει και ήταν ο ραγκάτσι να πούμε μετανάστη πεινασμένο. Έτσι αδυνατισμένο. Ναι, το είδε. Όχι. Ναι. Ο οποίο έχει να φάει κανένα τρία χρόνια. Τρία χρόνια κρέα και τα λοιπά. Έχουν μαζευτεί τα. Ναι. Και να χαμογελάει στο πρώτο γκολ του Πάγου με την Καλονία. Αυτό το γέλιο να έχει γίνει. Πρόσεξε τώρα να δεις. Η πλάκα ποια είναι. Πάω να πιω καφέ εγώ με τον Πανιώτη. Το δημοσίευσα εγώ. Κάτσε ρε, ναι. Πάω να πιω καφέ με τον Πανιώτη. Εκεί είναι το γέλιο. Και βάζει ο Πανιώτη στο κινητό τον ραγκάτσι και τον. Και αυτό το παλικάρι. Και αρχίζετε και γελάτε. Είσαι και γελάμε χαρκακάν. Και με παίρνετε τηλέφωνο, δεν με αφήνει τραβά. Η κοπέλα που σερβίρει μια πιτσιρίκα 18-19 χρονών. Κοπελιά, σου κάνω μια ερώτηση. Λέει τι. Να σου πω, λέω. Ποιο είναι πιο άσχημο από αυτού του δύο. Δείχνω το ραγκάτσι για αυτόν. Το σκεφτότανε. 20 δευτερόλεπτα το σκεφτόταν. Το γέλιο δεν είναι ότι είπε. Να αυτό δεξιά. Ότι το σκέφτηκε καμιά 25 δευτερόλεπτα. Μήπω και πρόβλημα οράσεω η κοπέλα. Το ζηλεύει το ραγκάτσι, Τι να το ζηλεύει. Φίτνε είναι γι' αυτό. Αθλητή τι κάνει. Καλά ξηγεί. Το ζηλεύει με αυτή την μπάκα και αυτά εσύ τα λεφτά. Εσύ τον έκανε έτσι, εγώ το ζηλεύω. Εσύ, ο Μπανιώτη, ο γιατρό, αυτό το ραγκάτσι το άσχημο λέει μοιάζει. Έτσι με είπε. Τώρα, εμένα με κάνανε θείο Φέστερ. Τι από εγώ, τι σε κάνανε δύο. Θείο Φέστερ με βγάλανε. Ότι μοιάζω με το θείο Φέστερ. Δεν μοιάζω. Τι είμαι εγώ. Ο Μπρατ Πιτ. Μοιάζω με το θείο Φέστερ. Εσύ μοιάζει με τον Μπόμπ το Σφουγγαράκι. Με τον Μπόρκι, το γουρουνάκι. Όλοι έχουν ένα πράγμα. Πάνε λέγα. Ό,τι θέλει. Σαν τον Μπόρκι. Καθένα δικαίωμα να έχει. Σαν πέσω τύπο σαν τον Πόλτο. Τι ασχεσού. Άμπραβο. Περισσότερο σαν τον Πόλτο. Καρ. Τι έγινε τώρα, ασχοληθούμε την αεροπειρατεία. Όχι. Πήγαν οι Αιγύπτιοι, πώς τους λένε, οι Αιγύπτιοι αστυνομικοί και εφόσον πήγαν οι Αιγύπτιοι. Αυτός φαίνεται ότι ζητάει την απελευθέρωση Φιανού. Γυναικών από τις φυλακές της Αιγύπτου. Φυλακές. Οπότε παίρνει άλλες διαστάσεις η αεροπειρατεία. Για τους ασθενείς βγάλουν τις κοπέλες. Φίλε, δεν θα πω εγώ τι θα κάνουν. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται. Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Ναι. Εντάξει. Αλλά άλλο από το μια γυναίκα πήγανε στο ότι ζητάει να ανοίξουν αυτές οι γυναίκες. Τι γυναίκες μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Εμένα τι με νοιάζει. Μπορεί να είναι γυναίκες μητροκτόνες, μπορεί να είναι γυναίκες συζυγοκτόνες, μπορεί να είναι γυναίκες που να έχουν φάει λεφτά από το δημόσιο, μπορεί να εξεπάτησαν τον Αλάχ. Μπορεί χιλιάδιο. Με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει ρε κόκκινη η αεροπειρατεία. Έχει κανένα δικό σου άνθρωπο εκεί. Όχι. Έχει κανένα θείο, κανένα θα πρέπει να είσαι στη θέση του. Ναι, φυσικά. Αλλιώς τι να με νοιάξει. Γιατί εσένα σε νοιάζει. Θες να κάνεις ακροαματικότητα με την αεροπειρατεία. Αυτό είδες. Αυτό κατάλαβα. Αεροπειρατεία σε εξέλιξη. Τελείωνε. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάρ' το αλλιώς να πούμε. Ήθελα να σου πω κάτι για χθες. Εσύ έστειλες μήνυμα πριν στο διευθυντή σου και έλεγες ιστορίες για την αεροπειρατεία. Τι λέει η όμορφη Κύπρια. Του λέω ρε Μπούζο. Δεν υπάρχουν όμορφες Κύπριες. Πάρ' το χαμπάρι. Αφού δεν ασχολείσαι, γιατί το έστειλες μήνυμα. Είναι ατάκα κόκκινη. Είναι η ατάκα. Ναι, ναι. Είναι η ατάκα. Εντάξει, το κατάλαβε. Εσύ που ξέρει να κάνει ραδιόφωνο και έκλεισε και για το Rise of the Resort. Πώ το λε αυτό εδώ πέρα. Το ξενοδοχείο. Rise of the Resort. Irons Resort. Πώ το λε αυτό. Irons Resort. Πώ λέγεται αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Που θα κανόνιζε με το διαφημιστικό να πάμε και εμεί. Εμτή είναι αστείο. Εμτή. Αφού δεν μπορώ να το πω. Το να γελιοποιεί το χορηγό. Ποιο γελιοποιεί. Εσύ το είπε έτσι. Εγώ το Resort. Πώ το πε. Είχε πει θα μα κανονίσει να πάμε στα Λουτρά. Που έχει κάνει καλέ σχέσει με το διαφημιστικό τμήμα και είσαι για το μάρκετινγκ αετό. Απίστευτο. Αετό. Τη Μπενφίκο αετό είσαι. Λέγε. Όχι, είμαι αυτό. Ναι. Πάω με θα σου πω εχθέ μια ιστορία.
χθες. Μου πες ότι τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου το συχαίνεσαι, αλλά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ του σέβεσαι. Ναι. Και σου είχα πει εγώ που δεν είμαι μπασκετικός και είμαι άσχετος ναι. από μπάσκετ, ότι τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Βγάλω το ρεπετό από μέσα. Όχι, δεν βγάζω κανένα ρεπετό. Βγάλω, βγάλω. Δεν βγάζω τίποτα από μέσα μου. Ναι, ναι. Βγάζω τη λογική. Ναι. Κάθισα λοιπόν εκεί στο hardball να δω λίγο μπάσκετ και εκνευρίστηκα εγώ που δεν είμαι μπασκετικός. Ναι. Πετάζει ένα τρίποντο ένα στο Άρη, το κάνουν φάουλ και δίνει δύο βολές ο άλλος προς το τέλος του αγώνα. Και κάτι άλλα σφυρίγματα εκνευριστικά. Πόσα. Εγώ σου λέω. Και εγώ σου λέω. Πόσα. Τι πόσα. Πόσα. Όταν λες πόσα, τι πόσα. Πόσα σφυρίγματα έχει πέρα του Ολυμπιακού. Καθοριστικά ναι. προς το τέλος του αγώνα. 6-7. Τρία. Τρία, ε. Τρία. 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 Γιατί να είναι υπέρ του Ολυμπιακού, αφού είναι Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είναι καλό, δεν σαν το ποδοσφαίρο. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Πώς δεν έχει καμία σχέση. Άμα το ζόρισε ο Άρης, άμα το ζόρισε ο Πάοκ, μπαπ, και ο Παναθηναϊκός, μόλις φτάσουν στους 4 πόντους, 3 πόντους, φρούν οι κολοδιαιτητές, σφυράνε. Και είναι απάτη η διαιτησία στο μπάσκετ. Άκουνα. Γιατί λένε οι καθηγητές διαιτησίας, στο μπάσκετ λέει, άμα θες να κάψεις ομάδα. Τρία σφυρίγματα δεν θέλει να διαβάσει. Όχι, ρε, ό,τι θες σφυρί. Το να κουμπάς λέει φάουλ. Το κοιτάς ανάμεσα. Μπορεί λέει, να έχει δύο μέτρα, δύο στάθμα. Α, σε ρε καημένε τώρα. Η μεγαλύτερη απάτη διαιτησία είναι στο μπάσκετ. Καλά. Στο λέω εγώ. Okay. Λοιπόν, εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Εγώ θα σου πω. Για πες. Ο Άρης χτίζεται. Χτίζεται. Ναι. Και ο Πάο χτίζονταν. Τι έγινε. Ο Άρης χτίζεται. Από την πολεοδομία πήρε άδεια. Ο Άρης χτίζεται. Ο Άρης, ναι. Γιατί... Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε sold out μέρες πριν για το παιχνίδι. Το sold out, φίλε, έγινε γιατί οι άλλοι έχουν παρατήσει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έγινε το sold out. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μέρες πριν. Ναι. Είναι άλλος ο κόσμος πάει στο γήπεδο στο Palais des Sports. Είναι ο κόσμος ο παλιός ο οποίος. Μπορεί... Άμα έχει καλή ομάδα ποδοσφαιρική, είναι το γκαϊλέ σου το ποδόσφαιρο, κανένα γήπεδο μπάσκετ δεν μπορεί να γεμίσει. Παοξίδε δεν μπορεί να γεμίσουν καντίνα στο μπάσκετ. Καντίνα. Ρε φίλε, τι ρε φίλε. Υπάρχει μια γενιά ολόκληρη. Και στο βόλεο Ηρακλή. Υπάρχει στη... μια γενιά ολόκληρη ναι. η οποία μεγάλωσε με τον μπάσκετ του Άρη. Ναι. Ας το εξαφανίσουν το ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως το εξαφανίσανε. Μπορώ, σε παρακαλώ. Δεν μπορείς. Λοιπόν, είπες κάτι για τους δίκαιους κανονισμούς, ο μπάσκετ πετάς μια μπουρ. Εγώ λοιπόν που δεν ξέρω και εσύ τους ξέρεις, εκνευρίστηκα υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί εκνευρίστηκες. Γιατί με σένα εκνευρίστηκα ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν είναι ελεϊνός, δεν είναι κόπρος. Δεν έχει αυτά που έχει στο ποδόσφαιρο. Όχι. Ξέρεις γιατί δεν έχει. Γιατί. Δεν έχει αντίπαλο. Λάθος. Λάθος είσαι. Και ξέρεις γιατί δεν είμαι Ελλάδος. Γιατί και στον Παναθηναϊκό υπάρχει ισοπαλία στη δύναμη. Το κατάλαβες γιατί. Α, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν μου λες πού έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 4 χρόνια. Πού έχει φτάσει. Ναι. Σαν πού να έχει φτάσει. Στην Ευρώπη δηλαδή. Πού είναι. Σαν ομάδα τι είναι. Στο μπάσκετ δηλαδή. Πες τι είναι. Τι είναι. Έχεις υπόψη σου. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ. Μεγάλη. Ναι. Η κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό δεν με. Αυτό δεν με. Ρε δηλαδή, φίλε. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Με αυτή τη διαιτησία, με αυτό τον Κυρτζίκη το Σταυρίδη, με αυτό τον Καραμελίδη όχι, τον Παπαδόπουλο. Όχι, αν έπαιρνε Champions League δεν μιλούσε. Δεν μιλούσε. Είσαι καραγκιόζη. Πες με, καραγκιόζη. Είσαι καραγκιόζη. Δηλαδή, τον αποποιείτε των ευθυνών, δηλαδή αποποιείτε τη εγκληματική διαιτησία που λένε όλοι, εάν πάει καλά στο Champions League. Όχι. Αλλά. Ουδεμία σχέση το ένα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός στο Champions League. Ουδεμία σχέση το ένα. Παίξει την μπάλα του, παίξει 3-5-2, πάει στο τελικό σαν τον Ρεχάγκελ. Πώς να το κάνει, και, δεν μπορεί. Λέω, αν. Δεν αν, μπορεί. Και την Καλονή, τον Πάο και τον Πανιόνιο, πρέπει να του πούμε μπράβο που πήγε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά, ότι πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Και... Τι πρέπει. Πρέπει να το καταλάβεις. Ποιο να καταλάβω. Κοίτα, ή θα μιλάς ή θα συνεχίσεις αυτό το. Τι πρέπει. Δεν σε ανακουφάθηκα. Πώς. Θες να βάλει λίγο η χόληψη και πάλι. Έχεις την καλοσύνη να βάλει να δεν πάνε πρέπει. Πρέπει. Όχι, τώρα μπορεί να το κάνετε δύο λεπτά. Όχι, ρε, όχι, ναι. Όχι, να παίξουμε. Δεν είσαι να παίξουμε λίγο όπως. Όχι, να παίξουμε λίγο όπως παίζεις. Δεν είσαι, κόκκινο. Θα παίξουμε λίγο όπως παίζεις. Πώς παίζω. Θα παίξουμε λίγο όπως παίζεις. Όπως γουστάρεις. Τι θες. Δεν είναι θέμα να σου πω κάτι. Ή θα μιλάς σοβαρά. Ναι. Ή θα κάνεις. Τι σοβαρά να μιλήσω μαζί σου. Εσύ ξεκίνησες με την αεροπειρατεία. Σε έπιασε ο πόνος που τραβήξαν 7. Ξέρω εγώ και θα διαφάσω το μεσημέρι σου τσουκάκια Σμυρνέικα επειδή έγινε αεροπειρατεία. Τι σε νοιάζει εσένα. Είμαστε στο ποδόσφαιρο είναι το θέμα μας. Όχι, με απασχολεί το πόσο εύκολα μπορεί να μπει κάποιος σε ένα αεροπλάνο. Ναι, ναι. Και να. Εμένα με απασχολεί. Γι' αυτό δεν μπαίνω στο αεροπλάνο. Εγώ μπαίνω. Και μπαίνουν και δικοί μου άνθρωποι. Ωραία. Και μπαίνουν και εκατομμύρια άλλοι. Μπράβο, πολύ ωραία. Και επειδή σαν και σένα που ναι. τώρα ξύπνησε και πας στο γιατρό, ναι. γιατί το προλαμβάνει είναι το σημαντικότερο. Ναι, τι θες, λοιπόν, με ενδιαφέρει από τώρα να μάθω πόσο εύκολο είναι ναι. και γιατί συμβαίνει, ναι. πριν συμβεί στο κεφάλι μου ή σε κάποιον δικό μου. Το κεφάλι το δικό σου. Και αεροπλάνο να το κατάλαβε. Το κεφάλι το δικό σου. Το κατάλαβε αυτό. Ναι, 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 είναι καλά. Λογικό ναι. και ανθρώπινο να με ενδιαφέρει. Ευαίσθητο. Δεν είναι θέμα ευαισθησία. Είναι θέμα λογικού ενδιαφέροντος. Τέλειος. Είναι πάρα πολύ λογικό το ενδιαφέρον. Τέλειος. Ρίχτω λίγο. Πρέπει να του πούμε μπράβο που πήγε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά, ότι πρέπει να το καταλάβει αυτό. Και... Ξαναβάλτο, ρε. Ξαναβάλτο.
Ξαναπάω, του πούμε μπράβο που πήγε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά, ότι πρέπει να το καταλάβει. Και... ποιο είπε πράι. Πράι, σπρέι, ρε. Ποιο είπε πράι. Σπρέι και σπρέι. Πάμε στο μόνο σου. Αφού. Σάλια του φεύγουν, έχει κάνει. Έχει σαλέψει κανονικά. Το κόκκινο. Γιατί βγήκε σήμερα στο έψιλον. Τσακώθηκε με την Πατράκα. Πώς. Πώς τη λένε. Πατράκα. Πώς τη λένε αυτή να. Κλοπάτρα. Πατράκα, καλά, συγγνώμη, δεν βγήκε σε καμία. Πήγε σε μια εκπομπή που δεν έκανε σε κανένα επεισόδιο με την πρωταγωνίστρια. Ναι, ρε. Αυτό πώς γίνεται τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, και μια. Είναι πολύ βαρύς για. Και μια παρακατιανή σε έκανε πέρα. Ναι, χωρίς να μαλώσει με, την, είναι, με τη μεγάλη. Ναι. Μάλωσε με, μάλωσα, με τη δευτεράντζα. Ναι, ναι, μάλωσε με τη δευτεράντζα. Δεν πηγαίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέι. Σου είπα να μην πας στο στούντιο. Στούντιο. Σου είπα να μην πας στο στούντιο. Το στούντιο. Πόσα κιλά μπορεί. Δηλαδή, ρε κόκκινε, εσύ είσαι μάνατζερ τώρα και με είπες να μην πάω. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, δηλαδή, ο μάνατζερ που καθορίζει και ρυθμίζει. Δεν πώς... καθορίζει τίποτα. Ναι, τι... σου είπα κάτι δεν μ' άκουσε. Λέω, ναι, θα βάλω το κεφάλι σου. Ναι, καλά, σου είπα για κάτι άλλο οικονομικό. Ναι, ρε κόκκινε, μετά πες όλα, ρε κόκκινε. Πριν. Πώς τα κανονίζεις έτσι, ρε κόκκινε. Ήταν σωστό. Όχι, ρε κόκκινε, δεν ήταν σωστό. Όχι, okay, ήταν σωστό. Εντάξει. Okay. Εγώ προκαλώ, κόκκινε. Εγώ προκαλώ. Δεν είμαι να βάλω τη γραβάτα μου. Γι' αυτό. Να δέσω το κουμπί μου, τα μάγουλα μου να κρέμουν και το κουμπί να υποφέρει. Σου είπα εγώ. Σου είπα πάω σε πάνελ και να με κάνω περίγελο εκεί πέρα και να μην μιλάω. Σου είπα εγώ. Άμα πάω σε πάνελ, μπορεί να πλακωθώ και με τον παρουσιαστή. Τέτοιο είμαι. Σου είπα γιατί το κάνει. Δεν αλλάζω. Σου είπα να αλλάξει. Λοιπόν. Τι να κάνω τώρα. Σου είπα γιατί το κάνεις ή γιατί να αλλάξεις. Και σκηνοθετώ όπως πρέπει τη δουλειά. Σου είπα γιατί το κάνεις ή να αλλάξεις. Τι δια, μας κάνεις τώρα μάθημα. Σου είπα κάτσα. Σε είπαν μπαστούντιο. Πάρ' τα μπροστά. Σαν παμπουστά. Στα παλιά στο άπουλ. Πάρ' τα μπροστά. Αλλά, εντάξει, στα παλιά στο άπουλ. Πάρε τώρα το Rise Resort να πούμε δύο μέρες να μας... Iron Resort. Iron Resort. Από το Ειρήνη βγαίνει. Iron, ναι, λέγεται... Την Ειρήνη, ναι. Την και λέγεται Iron Resort. Πάνε. Άμα δεν μπορεί να το πει, μην το χλεβάρει. Δύο αυτέ για να εκτελέσει το Iron Resort και άσε τα manager ηλικία και κάναν άλλον. Άντε, τελείωσε. Εσένα να λέει τι νοιάζει για διαιτησία στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Τι νοιάζει για το ποδόσφαιρο, τι νοιάζει για του φιλάθλου, τι νοιάζει για ραπτόπουλα, για το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Τι νοιάζει για την ΕΠΟ, δεν κατάλαβε ότι όλα είναι λακαμίε. Ναι, να πάρουμε να πεθάνουμε. Και την αεροπειρατεία. Το λέω τον κόκκινο, μην ασχοληθεί πολύ, ρε παιδί μου, κατά την άποψή μου δεν πουλάει. Δεν είπα εγώ ότι θα ασχοληθώ πολύ λίγο. Τελείωσε. Έκανα μία αναφορά. Τώρα επειδή δεν έχει θέματα, δεν πέθανε ο Μπάρκουλης, ξέρω εγώ, παντρεύτηκε ο Βουτσάς, τελείωσε, ποδόσφαιρο δεν έχει. Πώς δεν έχουμε. Ο Κοντώνης, πρέπει να ασχοληθούμε τώρα Κοντώνη... από το πρωί το βράδυ. Όχι. Με τον Αιγύπτιο τον αεροπειρατή. Το θέμα είναι ένα μεγάλο και σοβαρό. Τι θες. Ότι έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου. Ότι. Να αποκαλυφθούν όλοι. Λοιπόν, ο Κοντώνης. Με ποιον είστε. Με τον Κοντώνη. Ωραίο. Ωραίο. Και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο ωραίο. Φωνάζατε τόσα χρόνια και φωνάζαμε να μην βγάλω τον εαυτό μου και τον Κώστα απ' έξω και λέγαμε ότι έτσι. Ο μόνος τρόπος να την καταλάβει έτσι. Ο Ολυμπιακός ή γενικά ο οποιοσδήποτε είναι ο Νταβάς του ποδοσφαίρου, γιατί πάντα υπήρχε και κάποιος. Λοιπόν, άμα χάσει τα λεφτά, την καταλάβει. Μπράβο, λοιπόν, με ποιον ώρα. Είστε τώρα. Ήρθε η ώρα να τα χάσει. Ήρθε η ώρα τώρα να αποκαλυφθείτε. Μην αρχίσει ο Σαββίδης και κλαίει και ο Αλαφούζος να πάμε να παίξουμε όλη η Ευρώπη. Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθείτε. Γιατί. Ο αυτά βεβαίως, ο ΠΑΟΚ δεν αυτά ακόμα. Που παίρνει ο Αλαφούζος. Ναι. Ο Μπελτσανίδης και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ψίχουλα. Μπροστά σε αυτά τα οποία παίρνει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει πολλά εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα από το εκπληκτικό μάρκετινγκ το οποίο διαθέτει και το management το οποίο κάνει με το να αγοράζει και να πουλάει ποδοσφαιριστές. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Άμα καθίσετε και δείτε πώς αγοράζει και πουλάει, είναι για να του βγάζει το καπέλο. Άντε με το εντάξει. Καπέλο ναι, ρε φίλε. Τα στραβά, στραβά και αυτό τα καλά, το καλά. Σου, ρε, κόκκινε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Παίζει σήμερα εθνική. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Και δεύτερον. Ναι. Και το βασικότερο απ' όλα, εδώ τώρα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Άντε πάλι. Με ποιον είμαστε, ρε μάγκες? Με τον Κοντονή που λέει ότι εμένω και θέλω να αλλάξω τα πράγματα. Είμαι. Ή με το συμφέρον το δικό σας, του προέδρου σας, του μεγαλομετώπου. Με το μικρό συμφέρον το δικό σας και το πολύ μεγάλο του αντιπάλου σας. Εσείς θα το αξιολογήσετε και θα το βάλετε. Το δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Ναι. Με δύο ερωτήσεις πολύ απλές και μέσα 1,5 λεπτό έχεις το θέμα της εκπομπής. Εφόσον θέλεις έτσι. Απλά επειδή είναι πολύ συζητημένα τα όσα έχουν γύρω από αυτό, τα όσα γίνανε γύρω από αυτό, δεν υπάρχει λόγος να το αναπτύξω ιδιαίτερα. Εντάξει. Εντάξει. Τέλος. Είδαμε ότι δεν έγινε το δικαστήριο. Ναι. Άρα δεν θα πάει με χαρτί. Ποιο δικαστήριο δεν έγινε.
λόγω της απεργίας των δικαστών, το δικηγόρο ποιος είναι. Αυτοί οι τεμπελχανάδες οι δικηγόροι, κάνα εξάμεινο απεργία. Δεν ξέρω αν είναι τεμπελχανάδες. Δηλαδή τόσα αποθέματα έχουν στο πορτοφόλι τους. Δεν ξέρω αν είναι τεμπελχανάδες, ξέρω πάντως ότι δεν έγινε το δικαστήριο. Ναι. Πόσους μήνες κάνουν. Πριν από τα Χριστούγεννα. Άρα είχε μένει στο τάλιρο αυτή. Άμα είναι να κάνω εγώ απεργία και να μην παίρνω λεφτά, πάει να πει ότι έχω καλή καβάντζα. Καλή προνομίου τάξη δικηγόρο, έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εσύ τι κατάλαβε, εσύ. Άμα κάνει κανένα τρει μήνε απεργία, δηλαδή δεν έχει να φάει. Όταν ακούει ο άλλο ότι ο τάδε δημοσιογράφο έπαιρνε 750 χιλιάρικα το χρόνο, ναι, ναι. Ή ο άλλο 600 ή ένα ναι. εκατομμύριο, ναι, ναι, ναι. Σου λέει προνομίουχο τάξη η δημοσιογράφη. Δεν είναι. Εντάξει, εσύ είπε ότι είναι. Δεν είστε εσεί, η δημοσιογράφη προνομίουχο. Πε ότι είναι. Δεν είσαι. Τι. Ακούγεσαι. Από ένα που πάει στο εργοστάσιο και κάθεται 12 ώρε και παίρνει 500 ευρώ. Εσύ πε ότι είναι. Τραβά τα κουμπιά ο δεξιά. Ακούγεσαι. Ακούγομαι, τι. Ακούγεσαι, πε ότι βέβαια. Με ένα τηλεβερά που ο Φουκαράς πηγαίνει να πούμε με κίνδυνο τη ζωή του και παίρνει 300 και 400 ευρώ, ποια χαρά είσαι, τι είσαι. Καλά, πολύ καλά. Τι είναι μαγουλήθρα, λέγεσαι. Μαγουλήθρα. Δεν κλαίγομαι ποτέ και γιατί τώρα. Εσύ πες ότι ο δημοσιογράφος είναι προνομιούχος. Τι είσαι, δεν είσαι προνομιούχος. Ο κόσμος φαντάζεται με το μυαλό του. Γιατί, άδικα φαντάζεται. Πράγματα. Τι κάνει δηλαδή. Ρε φίλε, οι ποδοσφαιριστές. Τραβάνε ένα δελτίο τύπου. Σε όλες τις εφημερίδες είναι το ίδιο. Οι ποδοσφαιριστές. Ναι, τι. Σήμερα που μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα, από τους χίλιους. Ναι. Πόσοι ζουν αξιοπρεπώς. Χίλιοι είναι ποδοσφαιριστές. Ναι. Πού είναι χίλιοι. Από τους χίλιους. Πού παίζουν δηλαδή. Αλφα εθνική και Β' εθνική. Β' εθνική είναι χίλιοι ποδοσφαιριστές. Όλοι μαζί πες ότι είναι χίλιοι. Πες ότι είναι χίλιοι. Ναι. Πόσοι ζουν αξιοπρεπώς. 150. Οι άλλοι πώς ζουν, ε? Οι άλλοι πώς ζουν, ε? Ναι. Καλύτερα. Πώς ζουν οι άλλοι. Πολύ καλά ζουν. Καλά, οκ, okay, στον κόσμο εσύ είσαι. Εν συγκρίση με αυτούς που είναι σε πολύ καλή κατάσταση στις αποθήκες, φύλακες το βράδυ, πολύ καλύτερα. Θα σου εξηγήσω μετά. Στραβά και δυο στισήματα σε αυτήν. Θα σου εξηγήσω μετά. Είναι μια χαρά. Θα σου εξηγήσω μετά. Λοιπόν, μαζί μας. Ο Πετκανίτσας, ο κλειδαράς μας, αν μείνετε έξω το σπίτι. Σιγά, αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Σιγά, η Χουάνη. Με το αυτοκίνητο. Η Χουάνη, η σόμπα έκλεισε. Άντε, λέγε, άντε. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το αυτοκίνητο και για κλειδά immobilizer και για οτιδήποτε άλλο σας παρουσιαστεί, ακόμα και στο χρηματοκιβώτιό σας, ο Πετκανίτσας είναι εκεί για να σας δώσει. Στο χρηματοκιβώτιο δηλαδή τι θα κάνει. Παίζω, παιδί μου, ότι έχουμε μαζί ένα χρηματοκιβώτιο. Εμείς οι δύο. Και μου αλλάζει το κωδικό. Εγώ να τα αλλάξω. Ναι. Και τι θα κάνει, δηλαδή. Ακόμη και αυτό μπορεί να τα ανοίξει. Άμα ανοίγει τα χρηματοκιβώτια, τι πιτσίμι χρηματοκιβώτια είναι αυτά. Άρα είναι μάπα τα χρηματοκιβώτια. Αφού μπορεί και τα. Άλλο χρηματοκιβώτιο ανοίγει σε ένα λεπτό, άλλο ανοίγει σε 10 λεπτά, άλλο ανοίγει σε 10 μέρες. Και το θησαυροφυλάκιο του Σκρούτς, ένα μήνα θέλει να το ανοίξει. Τι πάει να πει αυτό. Άρα, ακόμη και αυτό θα ανοίξει. Άρα κακώς παίρνετε χρηματοκιβώτια. Αφού μπορεί να τα ανοίξει ο Πετκανίτσας εύκολα, κακώς παίρνετε. Έχεις δει καμιά ληστεία να κρατάει ένα μήνα. Αυτό το Σκρούτζ που είπε, έχει δει ληστεία. Η ληστεία να κρατάει ένα μήνα. Ε, βέβαια. Το ρηφηφί, άμα γίνει, πόσο. Δεν θέλει να σκάψει εκεί την σύρα και να πούμε. Τα ρηφηφί γίνονται σε ένα βράδυ, ρε. Μπαμπαμ. Τι λέει, τι λέει, με τι αξίνα, ρε. Με τα ρηφηφί, αφού σκάψουν. Με το σπαθί του Φαραώ, να πούμε. Σπάει. Όταν είναι και. Α, τα ναι. σηκώνουν όλα, σε ένα βράδυ τα σηκώνουν. Σε ένα βράδυ. Αφού ανοίγει και βλέπει ο άλλο. Ναι. Πώ θα γίνει. Σε ένα βράδυ, δηλαδή ανοίγει την πόρτα από κάτω. Άλλο η προετοιμασία. Η προετοιμασία μπορεί να κρατάει. Και ένα σχέδιο, μήνα και δύο μήνες. Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει τι θα κάνουμε, εκπαίδευση εγκληματιών, δηλαδή τώρα. Γιατί είσαι ικανός να κάνει να γίνει τον εγκληματία. Όχι, ρε, εσύ είσαι ικανός για όλα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα έτσι. Σε πάτησε ο Ρώσος στη σφαίρα και σε τι να ξαναβούμε. Με το κουμπί τότε. Δεν τον πρόλαβες. Θα σε πάω εγώ στο Μυρισκλάβο. Έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι στην σκοποβολιά σου. Ότι... Είναι ο γιος του με την κόρη μου στο σχολείο. Μυρισκλάβος. Θα σε πάω στο βουνό να σε εκπαιδεύσεις ένα. Αχ, Θεό. Ναι. Δεν υπάρχει. Βέβαια. Είναι ό,τι. Αναγκούγκουρτα. Θα σε πάω στο Μυρισκλάβο. Ναι, θα σε φτιάξω εγώ. Για τον Πετκανίτσα, 85-27-27 ένα νούμερο υπάρχει. Και φυσικά, αν θέλετε να πάτε αυτοκίνητο και να βγάλετε κλειδί ή να διορθώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο αυτοκίνητο και την κλειδαριά. Στην Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εάντε για. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πες στον κόσμο τι πίνεις και δεν δίνεις. Πίνω και δίνω. Καλό Εβιτάλ. Καθημερινής χρήσης. Πεπίτουρο βρώμης. Μαρέα. Έντερο φωτοβολίδα. Πύραυλο. Χοληστερίνη κάτω από 200. Πίεση 12-8. Κατάλαβες. Ζάχαρο 0,8, 0,85, 0,88. Κάτω από 1. Σπουδαίο, πολύτιμο, μια κουταλιά της σούπας κάθε μέρα. Χλάπα της και η μέση πέρασε με τους πόνους της αρθρώσης. 23, 12, 200, 500 τώρα το παίρνετε στην προνομία και τιμή των 34,90 ευρώ από 55 ευρώ που κινείται στην αγορά. Και με την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το οποίο δεν είδες ποτέ εσύ και εγώ.
Ναι, δεν το είδαμε και λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Δεν ήμασταν για να πάμε εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα. Σου λέει κάτι ένα δικηγόρο. Είμαι δικηγόρο εδώ και 8 χρόνια και υποφέρω από την κρίση. Δεν είμαι ούτε τεμπέλη όπω μα αποκάλυψε, ούτε έχω αποθέματα. Δίνουμε εδώ και 3 μήνε έναν δύσκολο αγώνα για την αξιοπρεπή μα διαβίωση και είσαι πολύ μικρό να μα χαρακτηρίζει με τέτοιου επέσχυντου χαρακτηρισμού. 4 μήνε, φίλε, απεργία δεν έχει κάνει ούτε ο Νάσης, να πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση 4 μήνε να κάνει απεργία και να πεινά. Θα τη σπάγατε. Σου λέει ότι έχει πρόβλημα οικονομικό. Και άμα έχει πρόβλημα οικονομικό, α σπάσει την απεργία. Και πώ θα τη σπάσει, ρε φίλε, αφού δεν γίνεται. Δεν έρχεται ο άλλο δικηγόρο και δεν γίνεται δίκη. Τζάω, πάει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δίκη. Κερδίζει τη δίκη ανεφαγών. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Ορίζει το δικαστήριο. Ρε εσύ. Ορίζει το δικαστήριο. Τι, ποιο λέει. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Όταν δεν παρευρίσκεται. Δεν είναι κοινωνική εκπροσώπηση. Ελλάδα μεριά. Είσαι, ρε, κορόιδο. Ελλάδα είσαι αναβολή. Ελλάδα είσαι. Έλα αναβολή τώρα. Απεργία δικηγόρη 3 μήνε, 4. Σιγά, ρε. Δηλαδή εμεί οι άλλοι υπόλοιποι τι πρέπει να κάνουν. Και οι αγρότε κλείσανε 10 μέρε, 20 μέρε, ένα μήνα. Πάει τελείω. Λοιπόν, για του ποδοσφαιριστέ που λε. Ναι. Τελειώνει το παιδί. Δεν είπα ότι είσαι τεμπέλη. Τελειώνει. Λέω. Αυτό είπε. Σαν τεμπέλη κάνει. 3 μήνε άμα κάθεσαι. 4. Τόσο άνετο είσαι και τόσο χορτάκι. Πώ είσαι τόσο άνετο. Αυτή είναι η απορία μου για τον δικηγόρο. Άσε που η δική μου άποψη για τα δικαστήρια είναι θέμα ισχυρού και όχι θέμα δικηγόρου. Δηλαδή θέμα δύναμη και όχι θέμα νόμων. Άιτε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Έλεγε για του ποδοσφαιριστέ με περισσή ευκολία ότι είναι καλά. Πέρα είναι από του 150. Από αυτού που είναι σε ένα εργοστάσιο και σε αγαπητοί. Τι παίρνουν, έχει υπόψη σου. Και 1000 ευρώ να παίρνουν και ποιο παίρνει 1000 ευρώ. Τι είπε, ποιο είναι. Τι είπε, σε άλλο κόσμο είσαι. Β' εθνική ποδοσφαιριστή, ποιο παίρνει 1000 ευρώ. Ποιο παίρνει 1000 ευρώ. Ούτε 500 δεν παίρνει. Τότε μπορεί να στήσουν ένα μάτι πιο εύκολα. Αυτό που είναι σε. Τι σχέση έχει αυτό εγώ που λέω. Εγώ το λέω. Πού κολλάει αυτό που λέω. Πού κολλάει αυτό που λέω. Εγώ που λέω. Αυτό που πεινάει στο ποδόσφαιρο στείνει 2 μάτς στην Κίνα και οικονομάει με το μάνατζερ του. Μπορεί να το κάνει. Τόσο εύκολο είναι. Τόσο εύκολο, ναι. Πανεύκολο. Όταν δεν έχει λεφτά, στείνει στη Μαλαισία, μάτσε εύκολο. Είναι χαζή οι άλλοι. Δηλαδή. Μοιράζει λεφτά. Ένα που είναι στο εργοστάσιο, ζαχαροπλαστική 12 ώρες. Τι μπορεί να στήσει. Να πουλήσει ναρκωτικά. Τι να... Άσε ρε να πουλάει προστασία. Άστα ρε κόκκινε. Αυτά δεν λες. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Έξυπνε. Ο ποδοσφαιριστής, τώρα το λυπηθούμε δηλαδή. Εσύ αν δεν έχει να φάει το παιδί σου, διακλέψει. Φυσικά θα κλέψει. Ωραία, γιατί είναι το καρύ αυτό που κλέψει στο εργοστάσιο. Εσύ είσαι πιο έξυπνο από αυτόν. Ο άλλο μπορεί να στήσει μάτ στην Κίνα. Ενώ αυτό που είναι στο εργοστάσιο δεν μπορεί να το κάνει. Το κατάλαβε το κεφάλι σου. Εμείς μιλάμε για normal συνθήκες. Το κατάλαβα, αυτές είναι οι συνθήκες. Οι normal συνθήκες. Οι συνθήκες οι normal είναι αυτές οι οποίες είναι στα επίπεδα της κοινωνίας. Δεν θα αλλάξει εσύ τον κόσμο, κόκκινε. Που θα μου κλαφτείς για τους ποδοσφαιριστές. Δεν σου κλέβουμε για κανέναν. Και όποιος είναι και παίρνει 500 ευρώ και είναι ποδοσφαιριστής, είναι ερασιτέχνης. Και μπορεί να κάνει κι άλλη δουλειά. Έχεις υπόψη τι αμοιβαίνουν στη Β' Εθνική. Τι είναι αυτό που είναι στην. Για ρώτα λίγο. Τι είναι Β' Εθνική. Πήγες να ρωτήσεις. Επαγγελματίας είναι. Επαγγελματίας. Από πού είναι επαγγελματίας. Τη Γάμα Εθνική δεν είναι επαγγελματίας. Ποιος το είπε, ρε. Εγώ στο λέω. Εραστέχνες είναι Β' Εθνική. Κάνεις λάθος. Το λέω εγώ. Λάθος κάνεις. Εραστέχνες. Είδες που δεν τα έχεις τα γράμματα. Μα τα ξέρω. Β' Εθνική είναι επαγγελματίας. Γιατί επειδή τους έχει το ΙΚΑ. Γι' αυτό είναι επαγγελματίες. Γάμα Football League 2. Άκουδο, είναι ερασιτέχνες. Άκουδο κόκκινε. Και άκουδο κόκκινε. Football League κανονική. Α, ξέρω τι. Αλφα. Ξέρω τι. Πρέπει να τα είναι. Τα ξέρω πολύ. ΠΑΕ. Πολλά χρόνια πριν από σένα τα ξέρω αυτά. Τώρα γίνανε αυτά. Άστα αυτά. Τα ξέρω. Είναι επαγγελματική η γραμμή. Άστα κόκκινε. Άστα. Ποια ξέρεις. Άστα κόκκινε. Όταν κάνεις μια δουλειά ναι. Και είσαι από τους καλούς, θα αμείβεσαι. Όταν είσαι από τους μέτριους θα αμείβεσαι λιγότερο και όταν είσαι από τους κακούς δεν θα πληρώνεσαι. Πάρ' το αλλιώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν αμείβονται όπως πρέπει. Τι να είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή έλλειψη αξιοκρατίας σε χώρους. Όποιος αξίζει να πάρει και δεν τα παίρνει, φταίει αυτός. Φταίει πάντα. Βέβαια. Δεν παίζουν ρόλο οι εποχές, πολλά πράγματα. Βέβαια. Αν και ανάλογα την εποχή. Οι εποχές τώρα, αυτή την περίοδο, ναι. Είναι εποχές για κονόμα. Όλες οι εποχές είναι για. Άλλο πράγμα σου λέω, για υγιείς συνθήκες. Ναι. Μπορεί κάποιος με την. Δεν μιλάμε τώρα να κλέβει. Ναι. Ή με παράπλευρους τρόπους να, ναι. Να κονομάει. Ναι. Εγώ λέω με νορμάλ τρόπους. Ναι. Υπάρχουν πουθενά υψηλές αμοιβές. Όχι. Πώς θα πληρωθεί δηλαδή. Εξήγησε στον άλλο ότι και δεν είναι τα πράγματα. Τώρα, ρε, κόκκινε, το συνδικαλιστή δεν το κλαίγουμε. Τι θες να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή. Δεν κλαίγομαι ούτε καν συνδικαλιστή. Τι να κάνω τώρα εγώ. Βλέπω αυτά τα οποία βγάζεις και είναι εκτός πραγματικότητας. Ποια είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν λες ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι καλά. Όταν λες ότι όλοι κόκκινε, είναι καλά. Οι δημοσιογράφοι έναντι των εργατών είναι καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε. Οι συνθήκες εργασίας τους είναι πολύ καλές. Και οι εργάτες έναντι των μεταναστών που δεν έχουν να φάνε είναι καλύτερα. Ωραία. Καλύτερα είναι.
και αυτοί έναντι των Αφρικάνων, των παιδιών της Αφρικής που δεν έχουν ούτε νερό να πιούνε, αυτοί είναι, είναι καλύτερα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Και οι εξωγήινοι που έχουν τεχνολογία ανώτερη από τη δική σου. Ακόμα καλύτερα. Είναι καλύτερα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Δεν μπορεί να με καταλάβει. Άντε, πάρτε άλλα θέματα γιατί δεν μπορεί. Είναι η εποχή της συγκομιδής, αποκούπες και σα βγαίνουν τα κόκκινα κόμπλεξ. Και πολύ φθόνος λέει, πως έπεσαν οι ακροματικότητες και πάτε τη φτηνή συνταγή. Λεωνία 34. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Καλό στο Γαβράκι. Γαβράκι, κοίταξε να δεις. Είχα μια διαφωνία με τον κόκκινο στο θέμα ότι ο κόκκινος συγγενόταν τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, αλλά θαύμασε τον Ολυμπιακό του μπάσκετ. Είμαι σαφής. Ναι, ήταν σαφής. Και επανέρχομαι. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη ότι ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι το ίδιο ελεηνοί και τρισάθλοι. Γιατί όταν θεί το αυγό στον πισινό τους, έρχονται τα διαιτητάκια τα οποία είναι της πλάγκας και σφυρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό όπως σφυρίζουν τα διαιτητάκια στο ποδόσφαιρο τον Ολυμπιακό όταν να πούμε δει το αυγό στο πισινό του. Όταν πάρει ο Ολυμπιακός 20 πόντους διαφορά 25 γιατί έχει και καλύτερη ομάδα, τότε η διαιτησία μπορεί να πάει και υπέρ του ΠΑΟΚ και υπέρ του Παναθηναϊκού. Για να καταλάβεις τα γράμματα, ναι, για τα να, τα να γράμματα, το κλείσεις. Στο μπάσκετ δεν τα ξέρεις, ούτε στο πόλεσι. Μπάλα βλέπεις και αυτή πρωτάθλημα Ελλάδος, μπορεί να ξέρεις και την τελευταία ερασιτεχνική ομάδα και αυτά εκτός δεν βλέπεις. Εσύ στην Ευρώπη, ξέρεις πώς παίζουν, αξιολογείς τους παίκτες. Έμαθες το στοίχημα στα 35 σου και μου έγινε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Άσε μας ρε κόκκινε. Στα 35 έμαθες το στοίχημα και εσύ. Άιτε. Μέχρι τα πριν τα 35 έπαιζες το κουλοχέρι. Και πριν το κουλοχέρι έπαιζες καζίνο. Άσε με ρε κόκκινε. Πότε τα μάθατε τα στοιχήματα εσείς που ξέρετε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή εσύ 30 χρονών, 28 χρονών ήσουν λάτρης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όχι, δεν έβλεπε. Τι έβλεπε. Για το στοίχημα δεν έβλεπε. Για το στοίχημα. Πότε ξεκίνησε το στοίχημα στην Ελλάδα. Το 2000. Πότε το 2000. Για προπό μου μιλάς. Ποιο προπό, ρε, τα ξέχασες. Ποια να ξεχάσω. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, τα ξέχασες. Α, οπότε έχω δορυφορικό πιάτο, ρε, απίθανε. Πιάτο έχεις. Ναι, δορυφορικό πιάτο, οπότε είχα. Εσύ πιάτο δανεικό στο φαΐ είχες. Πάγεις πιάτο δορυφορικό. Γιατί χρειάζομαι δανεικό πιάτο στο φαγητό. Είχες ένα πιάτο. Δεν μπορούσα να πάω με το χέρι και να το πάρω, λέει. Πήγαινες, όρμαγες εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, πιάτο δορυφορικό είχες. Πιάτο, οπότε είχαμε και βλέπαμε Αγγλίες, Γερμανίες και τα υπόλοιπα. Πότε έβλεπες Αγγλίες, Γερμανίες, εσύ η τζουπλούκα που έμενε στο υπόγειο. Γιατί όταν έχεις ταράτο, ακόμα πάνω είναι το πιάτο. Πού το πιάτο είναι πάνω. Το 2-20. Παράνομα το είχες. Έλα. Παράνομα. Τι παράνομα, ρε φίλε, το να βλέπεις αγώνες εξωτερικού. Τι πιάτο ήταν, πού πλήρωνε. Δορυφορικό, γιατί χρειάζεται. Ποιον πλήρωνε. Ελεύθερα κανάλια. Α, ελεύθερα ήταν. Βεβαίως. Μάλιστα. Φιλέλληνας εσύ. Ωραία. Τι σχέση έχει, ρε με έλα, το... έλα, έλα. Με τον τζόγο, τι σχέση έχει. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα, τελείωσε. Άλλο λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν συμφέρει. Εντάξει, εντάξει. Φτάνει. Έτσι. Λοιπόν, στο μπάσκετ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Τα ίδια είναι και στο μπάσκετ. Είναι συγκεκριμένα. Μόλις πήγε ο Φουκαράς ο Άρης. Ο καλύτερος. Μπρουτ, μπρουτ, μπρουτ. Φυσικά και παίρνει σφυρίγματα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν. Γιατί έχω να συμπαθήσω έναν Ολυμπιακό στο μπάσκετ και να αντιπαθήσω. Αλλά. Ναι, γιατί να αντιπαθήσω. Αλλά. Συγγνώμη. Γιατί να αντιπαθήσω τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και να το συμπαθήσω στο μπάσκετ. Έχω δικαίωμα. Πρέπει όλα τα δικαιώματα δικά σου. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να είμαι αντίθετος. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Ούτως ή άλλως ό,τι θέλεις λες. Ναι, λέω ότι το όσο ελεηνός είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο είναι και στο μπάσκετ. Δεν μπορώ να συμπαθήσω. Δεν ισχύει. Ισχύει. Εντάξει. Ισχύει. Εσύ πες ότι ισχύει. Πρώτα κάνα μπαόξι, κάνα αριανό που είναι μπασκετική και παίζει με Παναθηναϊκό. Δηλαδή στο βόλεϊ ο ΠΑΟΚ που έχασε από 24-21 και 2-0. Στο βόλεϊ. Η ηγετσία αυτή. Στο βόλεϊ τα διαιτητάκια δεν μπορούν να κάνουν ζημία μεγάλη. Άντε να περάσει. Είδες πόσο άσχετο είσαι. Εγώ είμαι άσχετο. Αν μπορεί να κάνει ένα άθλημα ζημιά στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, ενώ στο μπάσκετ δεν μπορεί. Δεν υπάρχει instant replay στο βόλεϊ. Πώς το πες λέει? Instant replay. Τι ήταν το instant replay? Στο μπάσκετ υπάρχει. Τι το instant replay, δεν το κατάλαβα. Replay. Α, μάθε τι είναι. Τι. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει, στο μπάσκετ υπάρχει. Τι είναι το replay? Αυτό που υπάρχει και στο τένις, βλέπουν αν η μπάλα πήγε μέσα από τη γραμμή, έξω από τη γραμμή. Ναι. Αν χτύπησε το μπαλάκι. Άλλο είναι αυτό. Βλέπουν μισό λεπτό, βλέπουν στο μπάσκετ αν ήταν εκπρόθεσμο ή εμπρόθεσμο το καλάθι. Δεν το κάνουν συνέχεια, το κάνουν. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτό. Ξέρετε, μπορεί να σου κάνει. Μου λες, σου δίνει κάτι φιλέ και υπέρβαση ήσουνα, και πιαστό. Άμα ήσουν λαμόγιο. Αν ήσουν. Αν ήσουν λαμόγιο και έχει να διαλέξει διαιτησία με λεφτά να ήταν καλά. Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Εγώ θα διάλεγα τον μπάσκετ. Εσύ να διάλεγε άλλο άθλημα. Εγώ αν ήμουν λαμόγιο. Αυτό κάτι θέλει τώρα. Εντάξει. Έλα. Ποιο είναι. Ποιο είναι, κόκκινα κοιλιά κάνει η εκπομπή. Ναι. Ναι, τι. Δεν ακούει ο κόσμο όμω τώρα. Ναι. Δεν ακούει ο κόσμος τι κάνετε. Μιλάς εσύ στο τηλέφωνο τώρα. Στο βόλεϊ. Ναι. Μάλιστα. Τελείωνε με το κινητό του. Τελείωνε με αυτό. Είσαι μαλάκας. Τελείωνε με αυτό. Ο Γρηγοριάδης ήταν. Και επειδή είναι ο Γρηγοριάδης, να έρθει εδώ. Δεν είναι εδώ. Και πήρε τηλέφωνο για να δώσει είδηση. Ναι, να δώσει είδηση. Πάρα στο γράψει σε μήνυμα. Τραβά το χέρι του και σε πειράζει με τα κινητά σου. Γιατί εγώ σταματάω να μιλάω στο κινητό. Α, σηκώνουμε, φεύγω. Αν το έχει κάνει. Αν το έχει κάνει. Τι θες, ρε. Αν το έχει κάνει. Θε να αρπαχτούμε τώρα. Τι θες. Προπονείται για πτώμα και μας κάνει και μαγκές. Με διορθώνει και μου λέει: επειδή δεν ασχόλησε με το βόλεϊ τελευταία, από δύο φορές έχουν το δικαίωμα οι προπονητές να χρησιμοποιήσουν το instant replay και στο βόλεϊ. Α, και εκεί άσχετος. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε, Στέλιο. Το λάθος σημαίνει άσχετος. Ε, βέβαια. Κάτι okay. Τον έξυπνο. Είσαι ότι πλάι και αυτό έτσι πλάι. Σου λέω λοιπόν ότι στο βόλεϊ πολύ πιο εύκολα γίνονται. Και στο μπάσκετ αυτό που είπες ισχύει. Λοιπόν, δηλαδή, το δικό σου, τη δικιά σου την πίεση. Ναι. Τη δίνει φάουλ. Ναι. Τη δικιά μου την πίεση. Ωραία. Την πολύ πιο ψηλή απλή επαφή. Θα σου δώσω μια είδηση για την ομάδα σου. Για την ομάδα μου. Δυο. Για λέγε. Ο Βέλιος. Ναι. Φεύγει το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Θα σου πω σε τι πρωτάθλημα θα πάει. Πες μου ρε παλικάρι μου, δηλαδή μια φορά. Θα σου πω σε ποιο πρωτάθλημα θα πάει. 1-23 Δήμητρα που ρωτάς το μήνυμα. 1-23. 1 ευρώ και 23 ευρώ. Δεν με νοιάζει Δήμητρα, δεν με λένε ρε κόκκινε. Γερμανία θα πάει ο Βέλιος. Ας το κάνω. Και αφού δεν ήξερες, γιατί με ρωτάς? Όχι, εσύ πες, θα σου πω. Ξέρεις την ομάδα? Εγώ την ξέρω, την ξέρεις. Προχτές να δω ο γυμναστής του. Ναι, έτσι δεν μας είπε τίποτα. Σαν τον πονηρό κάθεσε εκεί, είπε τα δικά του και έφυγε. Επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Δεν σου έδωσε είδηση. Εγώ τι είπα, ότι ταιριάζει ένα πρωτάθλημα με τον καινούριο μάνατζερ να πάει. Ναι. Σε ποιο? Μας και είπε... επέμενα. Όλοι που μένα. Και επέμενα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαι, και λέω στο γερμανικό ταιριάζει. Και δεν μου λες. Την ομάδα. Η επόμενη χρονιά. Η επόμενη. Στη Μάινς θα πάει. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Πάρα πολύ απλό. Ούτε στην Αταλάντα θα πάει. Εσύ έπαιρνε όρκο, ναι, ότι ο Βέλιος θα πάει σε ομάδα της Αθήνας, ναι, και θα τα πάρει από ομάδα της Αθήνας, ναι, και αυτό είναι το σκαλοπάτι για το εξωτερικό. Ναι. Καταρχήν, η Μάινς σε ποια θέση είναι στη Γερμανία? Δεν είναι πολύ καλά. Δεν πολύ καλά. Ναι. Μετά την, η Μάινς είναι μέσα στην εξάδα. Βγαίνει η Ευρώπη η UEFA. Ναι. Ναι. Ωραία. Βγαίνει. Ναι. Τώρα θα σου δείξω. Θα πάει στην έκτη ομάδα της Γερμανίας δηλαδή. Μισό λεπτό. Ναι. Θα σου δείξω. Είναι υποδέστερο το γερμανικό πρωτάθλημα από το αγγλικό. 100%. Μισό λεπτό. Ταιριάζει εκεί, όντως, συμφωνώ. Εκεί ανοιχτές οι άμυνες. Μισό λεπτό. Έτσι. Εδώ γκέκας έκανε. Ο Δέλιος δεν θα. Δέλιος. Ο Δέλιος. Ο Δέλιος ήταν στον Άρη. Φίλος του τερματοφύλακας. Με τον Άρη να έχει σχέση, ναι, και Γερμανία. Λίκης Χου. Τι λέει. Σου περάς. Λοιπόν, Μάινς. Δεν μας άπηγε για τα λεφτά ο Άρης. Η πολιτεία αυτή. Έβδομη είναι αυτή τη στιγμή. Έβδομη. Ναι, αλλά από την. Δηλαδή από τις ασπιρίνες πιο κάτω. Από την τέταρτη σάλη και απέχει τρεις βαθμούς. Ακόντα είναι. Μάινς. Καταλάβες. Δηλαδή στην με την κολονία κοντά ένα πράγμα. Ρε φίλε, είναι σε καλό φεγγάρι. Αν εξαιρέσει ότι δεν κέρδισε τη Βέρντερ τώρα. Δηλαδή θα βγει, βγαίνει, δεν βγαίνει στο UEFA, αυτό δεν θα πει. Το παλεύει, ναι. Το παλεύει για να βγει στο UEFA. Είναι ένα σκαλοπάτι, βέβαια. Έχει φέρει πολύ καλά έτσι αποτέλεσματα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε κόκκινη. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Άμα καθίσουμε τώρα το βράδυ 8 η ώρα, 7.30 τι ώρα είναι το μάτσο, 8. Εδώ και εμένα κοίτα, σε ρωτάω τώρα, βάζε μου. Και ξεκινήσει ρε κόκκινο παπάζο. Θα νιώσει σαν Ηρακλή μικρό. Όχι. 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 Όχι, γιατί δηλαδή να γίνει αλλαγή του Παπάζογλου ο Βέλιος. Εγώ να νιώσω μικρός. Ναι, 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 επειδή δεν μπει ο Βέλιος. Σαν Ιρα... Όχι εσύ ρε σαν κόκκινος, είσαι μεγάλος. Σαν Ηρακλής. Σαν Ηρακλής, θα νιώσεις μικρός. Γιατί να νιώσω μικρός. Δεν θα νιώσεις μικρός. Δεν μου λέει κόκκινε. Αν ήταν να πουλήσει και ήθελε να πουλήσει το Ολυμπιακός όπως θέλει να πουλήσει το Φορτούνι. Ναι. Έτσι και δεν τον είχε πάρει ο Ηρακλής το Βέλιο και τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Θα έπαιζε 180 λεπτά ο Βέλιος στο φιλικό για να πουληθεί ο Βέλιος από τον Ολυμπιακό σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό, και να μην πάει στη Μάινς. Αν έπαιζε ο Βέλιος στην, αν έπαιζε ο Βέλιος στον Ολυμπιακό ένα χρόνο αντί του Ιντέγια. Έχει αλτάρι που θα πάει στη Γερμανία. Μισό. Και δεν πάει στην Αθήνα. Μισό λεπτό. Δηλαδή προμήθεια να έπαιρνε δεν θα είχε σκάσει τόσο πολύ. Γιατί να σκάσω. Προμήθεια να έπαιρνε. Γιατί να σκάσω. Δεν θα είχε σκάσει τόσο πολύ. Γιατί σε πιάνει μούρλα, ρε. Και από Μάινς θα πάει ο Ολυμπιακό μετά την άλλη χρονιά. Πού θα πάει από Μάινς? Από Μάινς θα πάει στον Ολυμπιακό την άλλη χρονιά. Γιατί πρέπει τέτοια. Για να είσαι αυτόνομο. Γιατί πρέπει να πάει, ρε φίλε, σε ελληνική ομάδα. Γιατί συγγνώμη, χαζό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε κόκκινε. Εάν ήσουν εσύ ο Βέλιος τώρα και σου έλεγε η Μάινς να πα του χρόνου να παίξει. Και σου έλεγε ο Ολυμπιακός, εσύ ποιον θα διάλεγε, την 7η στο γερμανικό πρωτάθλημα ή την 1η στο ελληνικό? Την 7η στο γερμανικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό είσαι ταγάρ και δεν μπορεί να κάνει manager λίκη και να κάνει, ξέρω εγώ, okay, αυτό, να πάρει αυτό Ryan Ριζότ μια τζάμπα πρόσκληση. Σε πληροφορώ. Γι' αυτό είσαι ταγάρ. Για να μάθει. Ναι, ναι, για να μάθει. Έχεις εκεί θα σε δει όλο ο κόσμο. Πού θα με σε βλέπει? Στη Μάιντ κάθε εβδομάδα. Όλο ο κόσμο. Ναι. Ναι, ναι. Ενώ στον Ολυμπιακό θα περιμένουν κάθε εβδομάδα. Ναι, αλλά στη Μάιντ δεν με βλέπουν στην Ευρώπη, ενώ στον Ολυμπιακό θα δουν στο Champions League. Όλοι βλέπουν Bundesliga. Βλέπουν Bundesliga. Όλοι βλέπουν Premier League. Δηλαδή, όλοι βλέπουν Premier Division. Όλοι βλέπουν καμπιονάτο. Ναι. Εντάξει. Το γερμανικό πρωτάθλημα θα δουν τη Μάιντ. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, άμα παίξει Μάιντ εκατομμύρια τηλεθεατέ. Δηλαδή το Σάββατο που θα είσαι, ας πούμε, στην ταβέρνα και παίζει 6 ώρα Μάιντ Κολονία, θα πα να ανοίξει ένα τη Μάιντ Κολονία, πούμε έτσι. Αυτό μου λε τώρα εσύ εμένα. Τι τραβάω τι θέλει. Με την Augsburg παίζει. Augsburg. Η Augsburg είναι η ομάδα μου φέτος. Ναι.
γιατί είναι ο προπονητής πιτσιρικάς και δίνει μεγάλη μάχη. Και επειδή παίζει ο Σταφυλίδης γι' αυτό. Όχι ρε Άσμπρου, κάτσε λίγο. Αυτή δεν είναι. Βάλε το γερμανικό λίγο, κάτσε, γιατί δεν βλέπω και κοντά. Γιατί βλέπεις μακριά. Όχι, Χόφενχάιμ είμαι. Όχι Άσμπρου. Έγινε Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ, ο προπονητάρας εκείνος. Ο πιτσιρικάς. Με ταχύτητα φεύγει 4-5 στον ευνηδιασμό και οργανωμένα και καλή άμυνα. Ναι. Και θέλω το, δεν ξεχνάω το όνομά του. Πολύ μ' αρέσει. Και θέλω να σωθεί ο Χόφενχάιμ για να και πάρει λίγο θα τα πάνω. Φραγκφούρτη. Πόσοι πέφτουν από εκεί. Το Άνοβ πέφτουν. Τρεις δεν πέφτουν. Νομίζω δύο και ένας παίζει μπαράς. Και στα μπαράς θα πάει ο Χόφενχάιμ να την παλέψει. Ξέρω ή ένας και ένας παίζει μπαράς. Φρουή, ξέρω, ή με την δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε, εντάξει. Εγώ τον θέλω. Τα νέα παιδιά πώς θα. Σίγουρα πέφτει το Ανόβερο πάνω. Πάει το Ανόβερο. Με Τόμα Σαφ στον πάγκο. Εντάξει. Δεν μπόρεσε. Λοιπόν, δεν δείχνει δηλαδή να προλαβαίνει να σωθεί με τίποτα. Έχει 10 βαθμούς από τον. Από το Αμβούργο και κάτω όλοι κινδυνεύουν. Θεωρητικά. Και Στουγκάρδι. Στουγκάρδι δεν πρώτη κινδύνευε. Ομαδάρα. 32. Εντάξει. Ομαδάρα είναι σου λέω. Άστο. Στουγκάρδι φέτος είναι πολύ καλή. Πάει τελείως. Καμία στο βόλεϊ πες στο κόκκινο υπάρχει το βίντεο. Λέει ο Μάνος. Ο οποίος είναι του Ζαρπαρότα ανιψιός. Τορνατόρου. Του Τορνατόρου. Πώς τον είπες? Ζαρπαρότα. Τον Τορνατόρ. Τον Παντελή τον Τορνατόρο τον έκανε Ζορμπαρότα. Όχι χιλότα. Χλιμπητρίζει και. Έτσι που θα πάθει έφραγμα. Εγκεφαλικό δικό. Μπερδεύτηκα ρε. Μπερδεύτηκες. Εσύ είσαι ένας κόμπος μόνος. Ζορμπαρότα. Δεν σε έχει κοκκινήσει. Ότι πρέπει για ασφαλιά. Όπου. Κάτσε κάτσε. Όπο τα λυρίσια. Πού, θα νομίζω ότι κάνουμε και πλάκα το. Δεν χρειάζεται, δεν κοκκινίζει. Ήταν κόκκινο πριν. Καλό κάνει το μασάζ στο κεφάλι γιατί παίρνει και. Παίρνει το ματώνει το μυαλά σου αέρα. Βέβαια. Ναι, δεν υπάρχει ελπίδα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο παντού μα προσκυνάτε αλόθρεσκη. 031. Πάνε δει αν φοράει τίποτα η μαμά σου τώρα. Για να μην σου πω τίποτα τώρα. Κουλιανό, κουλιανό. Ο Νάγκελσμαν βέβαια, ωραίος, μ' αρέσει το σήκωμά του, το κοουτσάρισμά του, το σφύριγμά του, οι εσωτερικές του αλλαγές. Νάγκελσμαν, ναι, 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 Νίκο μου, ναι, Νίκο μου. Ναι, Νίκο μου. Λοιπόν, λέει, άμα πάει λέει, στη Μάινς, λέει, τα Χριστούγεννα, λέει, θα είναι μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας. Και του χρόνου, λέει, θα τον δεις, λέει, στα Γιάννα, λέει, και στην Κίνα. Να γνωρίζεις, Λιβαδιά, ούτε γάβρο, λέει, θα πάει. Λέει, ο μίζερος, πάω οξύς εδώ. Με ενημερώνουν, την Ντόρτμουντ και την Μπάγερν την κέρδισε η Μάινς φέτος. Ναι. Και να ξέρεις ότι είναι αδερφοποιημένη ομάδα με τον Ηρακλή και η οπαδή της. Α, γι' αυτό θα πάει στη Μάινς. Εντάξει, ρε φίλε. Οπότε δύσκολα για Ολυμπιακό από εκεί. Μετά από εκεί, ε. Δύσκολα, οπότε ξέχασε το αυτό. Θα είσαι και αυτόνομος. Και όπου και να πάει μετά, είσαι αυτόνομος. Μ' αρέσεις. Ρε φίλε. Γουστάρω, μου φταίει και εγώ. Πάει, τελείωσε. Τι θα γίνει. Δεν με ενδιαφέρει αν γουστάρεις και την παντσέτα. Δεν με ενδιαφέρει τι γουστάρεις. Θα λες τα πράγματα όπως είναι. Όχι, όπως είναι. Στη Μάινς, εντάξει. Καλή είναι και η Μάινς. Δεν είναι Everton, βέβαια. Δεν είναι Liverpool. Δεν είναι Manchester City. Δεν είναι Ρώμα. Έστειλες ένα 23 για να βρήσεις. Εμένα. Ο 274. Έλα. Είναι απίστευτο. Δεν έχει πλέον στο βόλε, λέει ο Φελός. Εφελός, επειδή σε έβρισε. Όχι, εντάξει. Ένα 23 για να βγάλει το αποθυμένο του. Χαλάλι σου, ρε φίλε. Εντάξει. Χαλάλι σου. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε και λάθητα. Τι θα κάνουμε? Λάθητα. Αγαθουργίες. Παιδιά. Αν με δείτε στον δρόμο με κάνα αγαθουργία, έτσι το λέω ο Τζόρνταν. Αν με δείτε στον δρόμο με δύο κουμπαράδες από το τζάμπο να πουλάω 2 ευρώ, πώς το λένε, λαχείο. Το λαχνό. Για, το λαχνό να ξέρετε, απατεωνιά είναι. Ο, δεν είναι καθόλου. Απατεωνιά του κερατά. Γιατί είναι απατεωνιά. Απατεωνιά, λέγε. Για τον Τζόρνταν το βρεάσε το. Έγινε μονόψυχο. Δεν έχει 2.000, το δώσει 1-2. Είναι φίλο μου. Άμα είναι φίλο σου, βγάλει ένα χιλιάρικο, ένα μήνα μην κάνει νηστεία και να το δώσει. Τι φίλο. Και κάνει τον κόσμο τώρα το καλεί. Με το χιλιάρικο δεν σώνεται. Εγώ θα του δώσω αρκετά χρήματα. Πόσα χρειάζεται, ρε φίλε. Θα σου πω ένα οχτάρι για να πάρει ένα ίδιο αυτοκίνητο. Ένα οχτάρι. 8 χιλιάρικα. 7,5 χιλιάρικα, 8. Μάλιστα. Και να το προστατεύει από του γύπτου, από να μην το ξανακλέψει. Δηλαδή, τι θα έχει, και γερανό, τρώει στο μπαλκόνι. Έχει να το παρκάρει μέσα σε, πώς το λένε, σε αποθήκη που κλειδώνει κτλ. Σε αποθήκη. Ναι. Δεν μπορεί να σηκώσει την αποθήκη. Εντάξει. Εδώ ρε το άλλο το έβαζε το μηχανάκι στο δεύτερο όρο πολυκατοικία και το πήραν από εκεί. Τα πλάκα που κάνει. Στο δεύτερο όρο πολυκατοικία και το κλέψαν. Άμα θέλουν να σου πάρουν κάτι. Χτες πότε έγινε, πριν προχτές στην Αμερική. Πήγανε σε μια εταιρεία και πήρανε 10 αυτοκίνητα πολυτελεία. Λες και βλέπεις σινεμά. Από το δρόμο. Όχι, ρε, από την εταιρεία μέσα. Λες και βλέπεις ταινίες. Κοίτα, σήμερα κακά τα ψέματα για αμάξι καλό να μην, και λεφτά να έχεις. Τι να το κάνεις, φίλε. Μόνο αυτό που να δίνεις.
Όταν λες καλό, λες ένα 1300 κιλά. Όχι. Να πάρεις ένα 18 τούρμπο, ας πούμε, 180 άλογα. Όχι. Αυτό είναι το καλό. Όταν τώρα λέει... είναι σαν το δικό μου. Με 100 άλογα και αυτά τη πλάκα είναι. Όταν λέει για καλό. Καλό αυτοκίνητο, ενώ ναι. Είναι αυτοκίνητο το οποίο είναι 1300 κυβικά. Από 30 χιλιάρικα και απάνω. Να είναι το καλό. Από 20. 25, 27. Πολλά είπε. Τι πλάκα μου κάνει. Όποιο δίνει τόσα λεφτά για να πάρει αμάξι, είναι φελός. Σήμερα. Και αν το έχει στον δρόμο. Είναι ασύλληπτο. Όταν σου πω κάτι εκτός αέρα, θα το αποσύρει το φελός. Λοιπόν, επειδή λέμε για αυτοκίνητα. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα είναι μαζί μας, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, όπου θα βρείτε Hyundai, Skoda και Kia με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Αυτό με μάρες. Ό,τι μπορείτε. Αυτό. Το ότι έχει σέρβις. Όχι, αυτή η γοητεία του εξουσιοδοτημένου. Εξουσιοδοτημένο. Μουστάρω. Μουστάρω, έτσι. Γεμίζει σίγμα το μικρόφωνο. Τι να κάνουμε. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και με μια απίστευτη προσφορά για το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, καθώς μπορείτε να το αποκτήσετε με μια έκπτωση 4.300 ευρώ η φίλη οδηγεί ταξί και φυσικά να κερδίσετε και την, τα καύσιμα για τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα κλεβώντας τώρα στο 2315-96 596 το 2315-96 690 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές στο 2310-90-90-90-955 για να το μήνυμα στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό, ιός δεν έχετε μονάδες στο κινητό. ΑΜΗ 1 κενό. Πόζαρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. ΑΜΗ 3 κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54-344, το ένα για το Πόζαρ και τη διαμονή στο Άρεν Resort και το άλλο για το σούπερ διαγωνισμό με το σκούτερ Honda Vision και τα υπόλοιπα δώρα αξίας άνω των 5.000 ευρώ. Αν θέλετε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας, Αφή Κωνσταντινίδη, πηγαίνεις, επιλέγεις το ανταλλακτικό στολίνης και το παίρνεις και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ παρακαλώ σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με τηλέφωνο το 18-133. Τέσσερις βλέπω στην αναμονή, άλλους δύο περιμένουμε. Πάμε στον πρώτο κύριο για σήμερα, παρακαλώ. Του Γιώργου του Μίτσιο ήθελα. Ποιο Γιώργο? Του Μίτσιο. Μισό λεπτό, ας το δώσω. Έλα Γιώργο, μίλα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργο. Έλα. Είμαι ένας πονεμένος με ένα σκυλάκι. Τυφλός, παράλυτος από όλα. Μ' αρρώστησε άσχημα. Επειδή σε ακούω και ψυχαίνομαι κάθε μέρα σχεδόν, μία συμβουλή. Λέγε μπάρπα. Πες μου, είμαι 73 χρονών. Α, σοβαρεύει τώρα. Το έχω 13 χρόνια, 14. Τι να κάνουμε. Με αρρώστησε άσχημα. Μία απλή συμβουλή, να το θανατώσω ή να το αφήσω μόνο του. Να το πας στο Χατζινάκο. Ο Χατζινάκος είναι πρώην φίλος μου και γειτονάς μου. Θα το πας στο Χατζινάκο βασιλικά. Και θα σου πει αυτός τι θα κάνεις. Να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι στα Βασιλικά σε ένα χωριό. Ναι. Στο Μονοπήγαδο. Ωραία. Σου είπα δεν έχω μέσο να το μεταφέρω. Είμαι παράλυτος, είμαι τυφλός. Πήγα εδώ στο γιατρό σε μια κουπέλα στα Βασιλικά και μου είπε ότι δεν υπάρχει γιατριά, έχει... στον κεφάλι όγκο. Κοίτα, αν είναι να πεθάνει, ναι. Πάει να το θανατώσεις. Μου συμβουλεύεις. Εάν δεν υπάρχει επιστροφή και το σκύλι. Έτσι μου είπε η κοπέλα. Να μην το. Η γιατρός. Ναι. Η γιατρός μου είπε. Ναι. Μα Γιώργο δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν βλέπει, μου είπε. Ναι. Έχει στραβώσει το κεφαλάκι της. Και το λατρεύω, Γιώργο. Γυναίκα δεν έχεις. Έχω. Παιδί. Και παιδιά έχω. Δεν μπορεί κάποιο παιδί να το πάει στο Χατζινάκο και να το δει. Να το δει να μου κάνει τι ρε Γιώργο. Να αφού σου δώσει μια. Αυτή... ναι, να σου δώσει μια καλή ιατρική συμβουλή. Να σου δώσει μια καλή ιατρική συμβουλή. Εγώ θέλω από σένα που ξέρω ότι αγαπάς τα ζώα. Εγώ τα ζώα τα αγαπάω, τους ανθρώπους δεν αγαπάω. Σου μιλάω σαν Γιώργος. Ναι. Εγώ όμως υποφέρω για σένα
και σε ακούω και σε απολαμβάνω. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι. Τα λέμε. Στον επόμενο. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρή κατάσταση, θα το έφτιαχνα αλλιώς το έργο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί και εγώ είμαι φιλόζος και δεν θέλω να υποφέρουν τα ζωάκια, δηλαδή στεναχωριέμαι και εγώ πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν υποφέρουν οι άνθρωποι και είναι καθάρματα, Γιώργο, δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Για τα ζωάκια στεναχωριέμαι. Είναι δύο Άγγλοι στο Λονδίνο και πριν πήρε Κυριακή απόγευμα και σκέφτονται να δούμε Mainz Augsburg ή Ολυμπιακός Πλατανιά. Ναι, αστείο δίλημα μόνο στην Ελλάδα. Πάει στον κόσμο. Σε σένα αυτό. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ρακλή. Καλώς τον, όλοι όρθιοι. Ναι. Θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο σου να το πάρουμε το σκυλάκι και να το πάμε εμείς. Δεν βαστάει η καρδιά μου, δηλαδή είμαι υπόψιος. Πάμε παρέα ρε φίλε, δεν υπάρχει να το πάρω εγώ και να πάμε μαζί. Τι άμα το πάρεις εσύ, να το, εγώ να σε βάλω τη βενζίνη και το αμάξι να πάω να το πάρω. Αλλά δεν, επειδή είναι στενάχωρο, δηλαδή να μου πεις να πάρω ένα γέρο που υποφέρει, δεν με πειράζει. Ας μου πεθάνει και στα μάξι, δεν με ενοχλεί εμένα. Ο σκύλος άμα μου πεθάνει στα μάξι, θα έχω θέμα, δεν μπορώ. Ο γέρος αν πεθάνει, δεν με πειράζει. Πάμε μαζί σου λέω και να το πάρω εγώ στην αγκαλιά μου και να πάμε. Τι να κάνουμε τώρα, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Άμα ακούει αυτός ο Χατζινάκος ή ο μπαμπάς ή ο γιος, είναι καλή γιατροί και οι δύο, είναι καλό ο τρόπος. Ο άνθρωπος δεν έχει τρόπο να το μεταφέρει. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο Χατζινάκος, να πάρει τα μάξι να πάει στα βασιλικά, δύο βήματα είναι. Να το πάρει και αν ή να το θανατώσει ή να το. Όποιος, να μην υποφέρει το σκυλάκι. Ναι. Έχουμε τόσους ακροατές, όποιος ναι. προσφέρεται. Ναι, ναι. Και γεννήσει σκύλα του, το σκυλάκι του, ένα σκυλάκι. Να του το πάμε δώρο του ανθρώπου, να έχει μια παρηγοριά. Ή να του πάνε. Ναι, αυτό άμα θέλει να του πάρουμε σκυλάκι, να πάμε. Να πάρουμε, ναι. Να πάρουμε. Άμα ακούει κάποιος που μπορεί. Να πάρουμε. Ο Χατζινάκος έχει πολλά κανισάκια. Εγώ πήρα ένα κανισάκι, ήταν δίπλα σε ένα κουλουβάκι με ένα άλλο. Και το άλλο θα πήγαινε στη Γερμανία στο Κιζερίδη, δίπλα-δίπλα ήταν. Παραλίγο να πάρω το Κιζερίδη και. Να κάνουμε και ένα καλό στη ζωή μας. Ναι. Όποιος ακούει. Εγώ στην αρχή νόμιζα πλάκα με έκανε, γι' αυτό. Έκανε και τη φωνή, ναι. Ναι. Παρά του περισσεύει ένα σκυλάκι, θέλει να το κάνει δώρο. Ναι. Τον άνθρωπο ναι. Είναι η παρηγόρια του. Εντάξει. Λοιπόν, εκλάπη θεία ξύλο, χρώματος γαλάζιο. Αριθμός πινακίδος ΜΗ ΖΙΤΑ ΙΟΤΑ 6783. Σε παρακαλώ φίλε, αν ακούει κανένας φίλος σου κλέφτη, πας το κάπου, γιατί θα πας και εσύ στο Mainz. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό. Κόκκινε, έλα. Έχει μπει στο βόλεϊ η κάμερα. Ενημερώθηκα, εντάξει, okay. Εντάξει, ο κόκκινος είναι η μημαθή σε πολλά πράγματα. Ξέρει από βόλεϊ, ξέρει από μπάσκετ, μισά τα ξέρει. Εγώ δεν ξέρω καθόλου καημένο. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Ο κόκκινος τα ξέρει όλα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέτε. Εσείς τι είπατε, όταν σας είπα εγώ ότι ο μάνατζερ του άλλαξε ο μάνατζερ του και θα πάει στη Γερμανία, εγώ πρώτος σας έδωσα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι. Για δικό σας δηλαδή. Και η Mainz, και η κάθε Mainz στη Γερμανία, η Hoffenheim που λέτε, είναι πολύ μεγάλα κλαμπ κύριε αυτό που λέτε. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλα κλαμπ. Δεν είναι δηλαδή τώρα να γελάμε τώρα. Αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Πλάκα κάνεις, Γερμανία παίξεις που είναι λίγα. Μακάρι το παιδί να πάει εκεί που... Να πάρει κάνα μαρούλε εκεί να κάνει τα γεράματά του, βρε, εντάξει βρε τώρα. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα και τον κύριο Σεντελίδη, ακούω διαφόρους παλέμαχους έτσι αλλιώς, να ξέρουν όλοι ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον Ηρακλή. Ούτε προπονητής, ούτε πρόεδρος, ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε κανείς μας δεν είναι πάνω από τον Ηρακλή. Γιατί αυτή η ιστορία για μένα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλο, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, θα παίξει, δεν θα παίξει με την Εθνική, θα κάνει εμάς τους οπαδούς στην Ακρή, πόσο μας ενδιαφέρει αν θα παίξει. Κοίτα, καλό... σε νοιάζει γιατί αν πουληθεί περισσότερα χρήματα, ο άλλος που είναι ας πούμε δύσκολα, Δεν με νοιάζει η Εθνική Αθηνών. Ούτε εμένα, ναι. Που κατέστρεψε τον Ηρακλή, κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο, γιατί όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε πάλι γραφικούς. Ναι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει καμία εθνική Ελλάδος, δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάει σήμερα, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι. Ας φάει και 10, σωστό. Ναι. Να μην τραυματιστεί και να πάει όπου θέλει να πάει. Από εκεί και πέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Το Βέλιος με ανάποδο ψαλί θα το πανηγυρίσει όμως. Ούτε θα πάω να δω το παιχνίδι στο λόγο. Έγινε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, φίλε. Για τον κύριο Μάνο που είπε χθες να πάρει. Κύριε Μάνο, είμαι ο Νικόλαος ο Καμπακάκης που είχαμε βάλει αρχή τη σεζόν πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα το στοίχημα. Είσαι ο Καμπακάκης, ναι. Ναι, και αν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει και. Τα λεφτά τα στήσατε.
Κοκκινέ, είχαμε βγει, είχαμε βάλει με ονοματεπώνυμο. Ναι, παλικάρι μου, όχι, σε ρωτάω κάτι. Για να μιλάμε, για να μιλάμε πεσαλίδικα, άκουνος. Λεφτά τα οποία δεν μπήκανε χέρι με χέρι. Ο Μπεσαλής ο κόκκινος. Δεν υπάρχει, είναι σαν να μην μπήκε ποτέ στοίχημα. Ο Μπεσαλής. Σαν να μην μπήκε. Τέλος πάντων, ας το δεχτούμε και αυτό. Αν βγει το στοίχημα, θα ακουστεί και το ηχητικό ντοκουμέντο που λέει ο Μάνος μέσα ρεγκαρντάσει. Το στοίχημα πάει και μετά βγαίνει και ο κύριος Αντωνιάδης. Το αφήνω αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλο, σε σένα τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ναι. Πεθαίνουν από τους βομβαρδισμούς στα αεροδρόμια, δεν σε ενδιαφέρει. Πεθαίνουν στις θάλασσες μέσα, δεν σε ενδιαφέρει. Γίνονται αεροπειρατείες, δεν σε ενδιαφέρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ενδιαφέρει, ναι, εάν έχω εμπλεκόμενους, ναι, φίλους, συνεργάτες, χορηγούς, ναι, συγγενείς. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρατόπουλε. Ναι, άκου. Εγώ, ναι, θα σου πω πώς σκέφτομαι. Εγώ δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα της ανθρωπότητος αν δεν μπορώ να λύσω τα προσωπικά μου προβλήματα. Μαζί σου σε αυτό. Εντάξει. Το να βγαίνουν όλοι και να λένε θα σώσουν τον κόσμο. Ενώ δεν μπορούν να σώσουν το σπίτι τους, με συγχωρείτε πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να σωθεί ο περίγυρός μου. Εντάξει. Να από εκεί και πέρα, κάτι, το αν θα λυπηθώ ή αν θα στεναχωρεθώ. Εντάξει. Είναι. Ποιες είναι οι δικές μου ευαισθησίες, οι οποίες είναι λίγες αλλά συγκεκριμένες. Να σε ρωτήσω παιδιά, κάτι, Ρατόπουλε. Παιδιά και ζώα είμαι ευαίσθητος. Σε οτιδήποτε άλλο είμαι γαϊδούρη. Για παιδιά και ζώα είμαι ευαίσθητος. Ωραία. Για τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρει. Άκουσε με λίγο τώρα, ναι, μια ερώτηση. Ναι. Παίρνει φωτιά το σπίτι το διπλανό σου. Ναι. Σε ενδιαφέρει. Ναι, γιατί μπορεί να πιάσει φωτιά και το δικό μου. Έτσι είναι και στη ζωή όμως, Ραπτόπουλε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Γιατί εσείς τόσα χρόνια ενδιαφερόσασταν για το κοινό συμφέρον της Ελλάδος και τη βουλιάξαμε την Ελλάδα επειδή ο καθένας κοιτούσε το τομάρι του και τώρα σας έπιασε ο πόνος και ενδιαφέρεστε για το γείτονα. Τι καλοί Έλληνες που είστε, τι καλοί χριστιανοί. Δεν με πείθεις, φίλε. Δεν με πείθεις. Κάνει πακούι, κόκκινε, κάνει πακούι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δεν με πείθεις. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Σώστε τα τομάρια σας τρομερά πρώτα. Πράγματα. Σώστε ρε πρώτα τα τρομερά τομάρια. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Σώστε τα τομάρια σας πρώτα. Σε Αιγυπτιακή έκδοση ο Ραγκάτσης. Πιάσαν τον Ο αεροπυρετής. Ο Ραγκάτσης. Ίδιος. Ναι. Ίδιος. Μοιάζει και εμένα ακόμα ο αεροπυρατής της Λάρνακας. Με ποιον να. Με τον Σάββατο Παντελίδη, τον προπονητή που ήταν στον Πανθρακικό. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Έλα πάλι. Ναι. Τους έπιασε η πατριδοσύνη. Ορίστε! Και η χριστιανοσύνη όλους. Αμπρός! Ψωμάκι δεν έχει η κυλίτσα μας. Τον επόμενο, έλα. Ναι, πιπάκι θέλει η αυτίτσα μας. Άιτε. Εσύ πάμε επόμενη γραμμή. Άιτε βρε τώρα. Αλτρουιστές όλοι. Πασοκοαλτρουιστές όλοι εδώ τώρα. Πάμε. Έλα, ναι. Ας τελειώσει ο κύριος. Έλα φίλε, τελείωσε. Πού να τελειώσει αυτός. Δεν τελείωσε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είμαι ούτε φανατικός ακροατής σας. Ξέρεις, είμαι από αυτούς που κάνουν ζάπι στο ραδιόφωνο και όταν ακούν κάτι που τους αρέσει, σταματάνε εκεί το ζάπινγκ. Λοιπόν, πάνω λοιπόν στο ζάπινγκ, το κλασικό ζάπινγκ που κάνουν στα ραδιόφωνα, άκουσα τις απόψεις σας. Σε 99,9 των περιπτώσεων δεν συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο. Συμφωνώ με τον κύριο Κόκκινο. Σήμερα ο κύριος Κόκκινος με εξέπληξε δυσάρεστα. Ο κύριος Κόκκινος. Ο κύριος Κόκκινος. Σήμερα λοιπόν θα συμφωνήσω με τον κύριο Ραπτόπουλο. Με τα πάντα. Ναι, ο κύριος Ραπτόπουλος έχει απόλυτο δίκιο ως προς τις ευαισθησίες του. Για τον μπάσκετ. Όχι, ως προς τις ευαισθησίες του. Ναι, πάνω στους ανθρώπους. Και εγώ είμαι ευαίσθητος στα παιδιά και στα ζώα. Δεν αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί διαφωνείτε μαζί μου, δεν εξέφρασα άποψη. Αμώ, συγγνώμη. Τότε έκανα λάθος. Μου φάνηκε ότι είπες ότι όχι, δεν είναι έτσι για τους πρόσφυγες και αυτά. Έτσι δεν έχω πρόβλημα. Τίποτα, όχι, όχι. Είπε ό,τι ήθελα να πει μόνος του. Ο Κόκκινος πήρε καμιά δεκαριά πρόσφυγες. Δεν εξέφρασα άποψη. Και ούτε πρόκειται να πω κάτι τέτοιο αν θα το κάνω. Και από το ψυγείο του έδωσε τη μισή ζώνη. Για μένα ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι και το δηλώνει. Είναι σαν ενώ εσύ δεν έκανες κάτι και δεν δήλωσες κάτι. Ούτε έκανες ούτε δήλωσες. Και ακόμα χειρότερο είναι να μην κάνει και να δηλώνει. Α, μπράβο. Είτε με ζώα, δηλαδή ακόμα και αυτό με τον άνθρωπο που πριν και πρόβλημα. Αν το δηλώσω ότι το κάνεις, είναι σαν να μην το έκανες ποτέ. Μάλιστα. Εγώ αυτό που λέω απλά είναι ότι ιδιαίτερα όταν δεν έχω ερωτηθεί, δεν δέχομαι έτσι, να επιβαρύνω με πράγματα και καταστάσεις τη στιγμή που ενδεχομένως και εγώ έχω προβλήματα. Κάποιοι προβλήματα. Λύσε τα δικά σου πρώτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει προβλήματα. Κάλε τα δικά σου πρώτα και άστο τον αλωνό να πούμε. Αν μη τι άλλο, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να μου φορτώνει και αλωνό προβλήματα, έτσι. Επαναλαμβάνω, όχι όταν μιλάμε για παιδιά και ζώα. Ναι, δεύτερο. Σωστό.
όντως όταν είμαστε καλύτερα από κάποιους άλλους, έτσι, το να θυγόμαστε, εγώ είμαι πάλι στο άστρο, έτσι, είμαστε σχετικά καλά. Πρόσεξε τώρα, έτσι. Εάν κάποιος λοιπόν... Αναλόγως πόσα τώρα, χρόνια είσαι, φίλε. Άτσε ρε, περίμενε. Πόσα χρόνια άνθρωπος... είσαι. Άσε, μην κάνεις εξειδίκευση, μιλά. Ναι. Είμαι αρκετά καλά, έτσι. Πρόσεξε. Είπε λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο Ραπτόπουλος. Οι δημοσιογράφοι είμαστε σχετικά καλά, είπε. Βέβαια. Και σου είπε σε σχέση με εκείνους. Το να ενίσταται λοιπόν και να οργίζεσαι, δεν θεωρώ ότι έχει ουσία. Δεν οργίζομαι. Αυτή η πραγματικότητα. Όχι, λέω ότι οργίστηκες. Εκείνη την ώρα, αν άκουγες τον εαυτό σου, βάλει την κασέτα μετά, βάλει το... Ούτε μεγάλη σωματική κόπωση, ούτε μεγάλη πνευματική κόπωση. Στη δικιά σου τη δουλειά, ο μισθός είναι στάνταρ. Στο δικό μου. Σχετικό είναι αυτό πια στον ΑΣ. Ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πάνω κάτω λοιπόν. Πάντως δεν έχει τεράστιες αποκλίσεις. Ναι, εντάξει. Ένα λάθος στο οδηγού. Ένα λάθος στο οδηγού του ΑΣ μπορεί να στοιχήσει μια ζωή. Ενώ εσύ 40 σαρδάμ δεν παθαίνεις τίποτα, κατάλαβες. Αλλά αυτό που όρισε ουσιαστικά ο διπλανός είναι τι. Σου λέει είμαστε σχετικά καλά. Βέβαια. Ναι, φυσικά αν συγκρίνεις έτσι. Με τον πολιτικό, φυσικά πολιτικός ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Δεν είσαι κάνει τίποτα και με τον μεγάλο γιατρό. Αλλά σου λέω ότι με το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι, αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Έξω είμαστε σχετικά καλά. Της κοινωνίας δεν είναι, δηλαδή αυτή η πραγματικότητα έτσι. Βέβαια. Πάμε τώρα στο άλλο. Πάμε στο instant replay. Φυσικά και υπάρχει instant replay στο βόλεϊ. Πάμε στο instant replay του μπάσκετ. Ναι, σε του μπάσκετ δυστυχώς. Στα ημιτελικά και σε όλους τους αγώνες εκεί instant replay στο βόλεϊ, είστε σίγουροι. Γιατί μπήκα και είδα στον κανονισμό και είδα ότι στα ημιτελικά και στα τελικά. Είναι δύο φορές μετά έτοιμα των ομάδων. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Ναι, είδα ότι ο κανονισμός λέει σε μεγάλες διοργανώσεις, όχι σε όλους τους αγώνες. Δεν θα σου πω κάτι το οποίο δεν το ξέρω καλά. Ξέρω ότι υπάρχει. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ξέρω ότι το έχω δει. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ που το γνωρίζω. Ναι. Στο μπάσκετ δυστυχώς το instant replay είναι στην ευχαίρεια του διαιτητή. Άρα λοιπόν και εδώ θα συμφωνήσω με τον Ραπτόπουλο ότι αν ήμουν λαμόγιο θα έλεγα γίνεται γιατί στο μπάσκετ, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Εγώ έπαιξα μπάσκετ προσωπικά και είχα την τιμή, πρόσεχε αυτό που λέω, είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα της ομάδος. Εποχή κούβαλα, φαρμάκι, κατσόπουλο κτλ. Την τιμή, στη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, για μένα τιμή εκείνη την εποχή το να βάλεις τη φανέλα του Ηρακλή, τεράστια ομάδα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα επίσης σε άλλο κομμάτι πάλι, μέχρι εκεί σήμερα. Σε πολλά διαφωνώ μαζί σου. Ήταν και τι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Καλό είναι. Απλά τόσο έχει ενδιαφέρον να μα συμφωνήσει, είναι και δεν έχει ενδιαφέρον. Σωστό. Λοιπόν, και είσαι και ύποπτο. Λοιπόν, ή είμαι ύποπτο. Ναι, αν συμφωνούμε συνέχεια. Βέβαια. Ναι, λοιπόν. Στο μπάσκετ λοιπόν. Στο μπάσκετ λοιπόν. Όντως, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι γελοί ξεδιάντροποι. Γιατί, για το μπάσκετ είναι άθλημα που 99% φορές, για να μην σου πω 9.000. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Όταν λοιπόν τη μία φορά αυτή η ομάδα που δεν είναι καλύτερη, δεδομένα, η ομάδα μου, εγώ Μαριανός, έτσι, δεδομένα, άρα δεν είναι καλύτερη η ομάδα από τον Ολυμπιακό, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν. Θα έχει τη μία πιθανότητα να το πάρει. Τη φόρμα, ρε παιδί μου, την τύχη, ναι. Του τη στερεί. Τι μου το κόβει, θε. Δηλαδή, εγώ χθες είμαι ήρεμος άνθρωπος, μου βγήκανε τα πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου. Αυτός ο Κορμιλάς είναι. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Μάλιστα. Ο Βοσκάκης καλά, είναι Ιησούς Χριστός μπροστά του. Στον Κορομιλά. Βγάλω το ρεπετό μου μέσα. Έλα. Εγώ βγάζω την αλήθεια. Εσύ βγάλει τις γαρδούπες και τη χοληστερίνη ναι, από ναι, μέσα. Ναι. Άντε, σαν πιο κοιλιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα ρε. Λοιπόν, να σ' ακούμε ρε καρνίβαλε, να σ' ακούμε. Ναι. Πρώτος μάγκας είσαι ρε. Είσαι αυθεντικός, είσαι γνήσιος ρε. Είπες τη μαγική λέξη. Παιδιά και ζωάκια. Τίποτα άλλο ρε. Και αυτοί που το παίζουν φιλές μου αρνείται μέχρι να ψεύτει το αυγό στο... Ξέρεις που. Μη. Κατάλαβες. Ε. Ναι. Πρώτος μάγκας είσαι και τα λες όπως πρέπει. Σε γουστάρω ρε. Αυτά. Ναι. Να το κάνεις πρώτα σιγά μου στον επόμενο. Είναι το κοινό μου αυτό. Ναι. Εσύ είσαι χλιδάτος, είσαι βουτυράτος. Ναι. Θα πάρεις κανένα βουτυράκι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να λέει σε κουστάρο. Δεν θέλω να παίρνει. Διαφωνώ να λέει. Ναι, θα τον κλείσεις άμα διαφωνήσει. Αυτό είναι το θέμα. Τόση ώρα μιλούσε ο φίλος. Πριν και διαφωνούσε. Ναι. Σε όλα διαφωνώ. Θέλω να πάρει αυτός με το μιλίχιο ύφος εδώ. Να σε ανεβάσει 19 φίλες. Άμα θέλει να απαντήσει. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Μάλλον δεν τον έδωσε χαρτζηλίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Από Ξάνθη. Μπράβο. Μέσα ή απ' έξω. Μέσα. Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Για το ερώτημα πήρα να απαντήσω, για τον Κουντονή. Επιτέλους.
Συμφωνώ με τον Κοντονή. Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακός και λες να διακοπεί. Να διακοπεί και έξω από την Ευρώπη, όχι ένα χρόνο, 4-5. Δεν μου λες, ερώτηση. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ομάδας πιστεύει θα συνεχίσει να ασχολείται ή θα την αφήσει σε κάποιον άλλον? Καλό ερώτημα. Εγώ πιστεύω και να τα αφήσει σε κάποιον άλλον θα ασχολείται έμεσα. Όχι, όχι. Εσύ τι πιστεύεις? Από τη στιγμή που δεν θα έχει αυτή την κονόμα, σε εισαγωγικά, την πίσνα. Δεν λέμε ότι κονομάει το ποδόσφαιρο. Θα έχει κάτι 4-4. Λοιπόν, θα συνεχίσει ή θα το παρατήσει? Θα έχει κάτι 4-4. Θα συνεχίσει. Κάτι 3-5. Να σε καλά, Δημήτρη. Αλλά επιτέλους να ακουστούν και κάποιοι Ολυμπιαξίδες της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο της Νότιος Ελλάδος. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε να κοπεί το πρωτάθλημα, αν συνεχίζει. Αλλά πιστεύω πάλι κάτι θα γίνει αύριο. Κάτι μαγικό πάλι θα γίνει. Άχαστο είναι αυτό, φίλε, για μένα. Εδώ δεν είναι άχαστο, γιατί πάλι θα συνεχίσουν τα ίδια πράγματα. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια σας. Καλά. Παρακαλώ. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς τον Τζούκα. Τι κάνουν τα παλικάρια? Υπομονή και όνειρα. Μπράβο. Αυτό. Πάρκαρε τα αμάξια και σταμάτα, ρε. Τώρα βρήκες να τα κάνεις όλα. Έχει και αυτό, δεν το κατάλαβες. Έχει και ήχο το. Στο διάδρομο είμαι, μωρέ. Κάνω διάδρομο να. Τι κάνεις? Διάδρομο. Προπόνηση. Κάνω διάδρομο. Μουσάκι, τι κάνεις? Διάδρομο, ρε. Έχω κάνει. Γυμνάζομαι τώρα, δεν μπορώ. Καλά, ρε. Είναι 3:30. Συγγνώμη. Στη Λαϊκή ή τι πουλάς? Δεν μπορώ. Τα Βατζηλίκη. Σταμάτησα από τη Λαϊκή. Κάνα μήνα τώρα, ναι, θα κάνω ρεπό. Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Γρηγόρη, τι πρόβλημα έχεις 40 χρόνια παλικάρι, ρε? Κάτσε, ρε, θα σε πω. Ρε, τι πρόβλημα έχεις 40 χρόνια παλικάρι? Μην πηδάς κουβέντα, ρε, κόκκινε. Μην πηδάς κουβέντα, ρε, κόκκινε. Λέγε, ρε, ναι. Εσύ που ξέρεις από διάδρομο. Ναι. 35 λεπτά βγάζω 3 χιλιόμετρα από το 5,4 μέχρι το 6. Καλά είναι? Αργός είσαι. Αργός, πιο γρήγορα. Ανάλογα πόσους φύγμους βγάζεις. Να ακούς βλακίες. Στάσα. Η παλμή μου φτάνουν μέχρι 135. Καλά είσαι. Εκεί. Καλά πάμε. Ρώτα έναν εκεί μέσα, ρε, και ας το βλαμμένο τώρα. Αν δεν σε παρακολουθώ, πόσα κιλά είσαι? Σταμάτα λίγο, ρε. Τι γίνεται, είναι πολλά. Πόσο χρόνο είσαι? 40. 52. Θα κάνεις 220 μείον την ηλικία σου και αυτό πρέπει να είναι το ανώτατο ρυθμό των παλμών σου. Δηλαδή, 220 μείον 50 δεν πρέπει να φύγεις από τους 170 παλμούς. Κάτω από 170 θα είσαι. 150. Ναι. Τους 145 μπορείς, έχω φτάσει. Ωραία, μπορείς. Με εκεί καλά είσαι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Καλά είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γιατί μπορεί να είναι πολύ γυμνασμένος και να έχει 35 λεπτά 5 χιλιόμετρα και να βγάλει. Ωραία, ναι, έτσι. Τον έχεις ρωτήσει αν έχει κάνει εξετάσεις? Εξετάσεις. Το πρώτο μάρθαμα που του λες είναι η παλμή. Να μην φύγει. Βλακίες. Ναι. Έχει πάει σε παθολόγο να τον πάρει. Να τον πάρει από τον παθολόγο. Να το μετρήσει. Πίεση, να δει τα πνευμόνια του, να το βγάλει μια ακτίνα θώρακα. Αυτό είναι δεδομένο. Μισό λεπτό. Να τα κάνει αθλητισμό. Να κάνει check-up κάθε εσύ σήμερα. Είπες, πριν οτιδήποτε, εγώ λέω το βασικό είναι να κάνει check-up. Κάνει check-up και αφού προχωρήσει και μετά σου λένε οτιδήποτε. Μπορεί αυτό που λες να είναι σωστό. Είναι σωστό, κόκκινο, αυτό που λέω. Λέω, μπορεί αυτό που λες να είναι σωστό. Όχι, μπορεί, είναι σωστό. Αλλά μπορεί να είναι σωστό για την περίπτωσή του. Είναι σωστό. Αν πάθει κάτι. Ναι. Ποιο είναι πιο φέλος, αυτός που ρωτάει χωρίς να κάνει check-up ή εσύ που του λες χωρίς να ξέρει τι έχει κάνει? Ξέρεις αν έχει κιλά? Ξέρεις αν έχει ιστορικό καρδιά? Αν έχει ιστορικό καρδιά και κάνει διάδρομο, είναι λακαμάς. Εδώ υποτίθεται ότι είναι υγιής. Το κατάλαβες? Όχι, πάμε ένα τελευταίο. Εσύ που περπατάς δηλαδή και κάνεις τα χιλιόμετρα, έκανες check-up? Εσύ τι λες? Τα πνευμόνια σου τα είδες, πυρομέτρηση έκανες? Σε είπα άλλο να πας 6 μήνες και δεν πήγες. Πήγες στο δικό μου, στον αγόρι. Α, στο δικό σου πήγες. Στο δικό μου. Χέστη. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Να. Μήπως έχουμε διάλειμμα? Όχι, δεν έχουμε διάλειμμα. Σε ένα λεπτό έχουμε διάλειμμα, έχεις δίκιο. Σε ένα λεπτό. Να. Ωραία. Οπότε προτιμάω να περιμένεις. Ναι. Λοιπόν, ναι. Προτιμά να περιμένει το Αριανάκι από την Αθήνα, λογικό είναι. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω ότι πολλοί βγήκανε φωτογραφία με τον Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα χτες. Φίλοι του Άρη. Ναι. Κάτι το οποίο στο ποδόσφαιρο δεν θα το δεις ποτέ. Εμένα τι με νοιάζει, αυτό δεν πάει να πει ότι. Μια ενημέρωση σου κάνω ότι είναι άλλο το επίπεδο. Ναι. Σου λέω, γενικά. Βέβαια, αφού πάει ο Κοστέτσο στο μπάσκετ, φυσικά μπορεί να το δεις να πούμε και να κάνει και γλωσσόφυλλα με το Σπανούλη. Τι να κάνω εγώ δηλαδή, το να χορεύω. Ναι, σου λέω ότι παρότι γίνανε και τον βρίζανε. Ναι, ναι. Βγήκανε μετά, βγαίνανε. Και τι να κάνουμε, το ποδοσφαίρο. Και, selfie και τι να κάνουμε, πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ελεηνός στο μπάσκετ ή στο Παναθηναϊκός. Επειδή εσύ είσαι ζαφουνοκέφαλος. Κάτι το οποίο πρέπει. Και κυρκινέζεις. Πρέπει να το γνωρίζεις. Δεν με νοιάζει. Κυρκινέζι.
Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Πετάς κάτι έτσι. Πετάς. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος. Με Hyundai, με Skoda, με Kia. Με το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Από 22.290 17.990 για εσάς οι οποίοι θέλετε να το αποκτήσετε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2315-96-596 ή στο 2315-96-690 για να το κάνετε δικό σας αυτή την εκπληκτική τιμή και μαζί με τα υπόλοιπα να κερδίσετε και τα 5 πρώτα χιλιάδες χιλιόμετρα σε καύσιμο, καθώς σας τα πληρώνει η εταιρεία με το που θα τα κάνετε. Πάτε τις αποδείξεις και σας τα πληρώνει ατάκα και επιτόπου. Πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Αλφαμι 1 κενό, Πόζαρο ονοματεπώνυμο στο 54344. Αλφαμι 3 κενό, ονοματεπώνυμο στο 54344. Για το σκούτερ και τα υπόλοιπα δώρα, πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Η σπαλομπριζόλα είναι πιο τρυφερή από την κόντρα ή η κόντρα είναι πιο τρυφερή από τη σπαλομπριζόλα? Πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Ναι. Σαν τη γυναίκα μου και εσύ, πήγαινε βρε παιδί μου στο Μασούτι να σε ξεμπερδέψει ο Μανώλης ο Κρεοπόλης. Συμπερδεύεις τη φανέλα με το σόβρακο. Η σπανομπριζόλα είναι. Να σε βράσω ρε. Δεν πάει να ξεχωρίσει τη σπανομπριζόλα ρε. Τι να σε πω ρε. Συνεχίζει. Θα πας στο Μασούτι να σε ξεμπερδέψουν τα γάρι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τρεις στην αναμονή. Ναι. Άλλους τρεις θέλουμε στο 2310-90-90-90. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Αφή Κωνσταντινίδη. Αν χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, Αφή Κωνσταντινίδη, πας, το βρίσκεις, το παίρνεις, το δίνουν αυτοί και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ, με εγγύηση και ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 αν μαθαίνετε περισσότερα. Τέσσερις στην αναμονή, άλλους δύο θέλουμε, πάμε στον κόσμο. Βέβαια, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Περίμενες την αναμονή εσύ. Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάλι, ήξερα για, για μερικούς παοξίδες κολοτούμπες που λέγαν το κατεσημένο του λιμανιού. Ανεβαίναν πάνω οι ομάδες, πάω και ζερέ, ο νόμος της Τούμπας. Πέρανε τα πρωταθλήματα οι άλλοι τα κύπελα, όταν πήρε το κακάτσο κύπελο, πάω και ζερέ, το παίρνεις με το σπαθί σου. Τώρα τι έγινε, κύριε Ακλήδη, ξεκινήσαν τις κολοτούμπες. Δηλαδή. Τι δηλαδή, ρε φίλε, έβγαινε πριν από κάτι μήνες αυτός ο Ηρακλειδέας που έχει δύο μπάτλερ, τρεις γραμματείς και πέντε υποκόμους. Ναι. Έλεγε, μην ακούτε Μετρόπολης. Τώρα οι ακροατές μας να πάει κάποιος στα βασιλικά να το πάρει, να το κάνει. Έλεγε η εθνική των μανατζαρέων, τον έτσι, τον αλλιώς. Ναι. Τώρα με το που έρθει ο Σερ Πολ το καλοκαίρι στα γραφεία, όλοι στην ουρά παραδεχμένοι θα είναι με τις βαλίτσες, θα περιμένουν. Ο Σερ Πολ. Ο Σερ Πολ, ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά είναι αξιότιμος κύριος και εγώ του προδίδω αυτόν τον όρο. Σερ Πολ. Ο Σερ Πολ. Ναι, μάλιστα. Τι κολοτούμπες είναι αυτές. Λέγε Γρηγόρη, για κριτικού σου λέει. Κόντρα στο καλεσημένο δεν λέγατε. Ναι. Αφού είσαι κόντρα στο κατεσημένο, να μην πάει η εθνική κανένας παίχτης. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τι. Και τι, μετά από τη Μάιντς να πάει σε καμιά Βόλφσμπουργκ και μετά να ξανά στο λιμάνι. Το λιμάνι, ναι. Ναι. Έτσι είναι η αυτονομία, κύριε. Δεν είναι έτσι η αυτονομία. Ναι. Και εκλογές είναι από τον Παπαδόπουλος. Εσύ κοίταξε τι θα κάνεις τώρα με την αδειοδότηση και αν θα ανέβεις. Και άσε τον άλλο να λέει ό,τι θέλει. Σωστό γι' αυτό. Εγώ θα ανέβω με 40 χαρτιά χρέη, ρε φίλε, το ξέρω. Και θα ξανάρθει ο Γιάννης το καλοκαίρι και θα ξαναφέρει Χαβί, το Νέτο και τους υπόλοιπους. Εγώ τα ξέρω τα δικά μου. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο καλύτερος όλων. Εγώ λέω την αλήθεια. Αλλά και εσείς μην μου λέτε ότι είσαι αυτονόμοι. Δεν σε χρεώσα για τίποτα. Ά, εσύ μίλησες, λες και πήγε κιόλας στην Wolfsburg, στην Mainz ο Βέλιος. Είπε μια μπουρδα ο Φαλάκρας, το δέσα τη σκηνή κορδόνη. Ναι, εγώ λέω ότι η Wolfsburg είναι πιο εύκολα γιατί. Νοικιάζουν καλύτερα τα σπίτια σε Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό το λέω. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο Σερ Πολ. Απλά εκεί πέρα θέλουν να πιέσουν. Η Μάιντς είναι με τον Ηρακλή, είπες, αδελφοποιημένη. Ναι. Εκεί θα πάει. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας. Επόμενος κύριος, ναι. Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης εδώ είναι. Λοιπόν, ανιψιός. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, Κωστή. Μάλιστα, κύριε. Είναι εύκολο να ρωτήσεις τον κουμπάρο στον Νίκο τον Κουλιανό, αλλά μην παρεξηγηθείς με αυτό που θα σε δείξει. Πόσες φαλιάρες μεταφορικά έχει φάει από το φαινομένο η ομάδα του τη φετινή χρονιά σε μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο? Για να μην σε κουράζω, 10 ακριβώς. 4 στο βόλεϊ, 4 στο ποδόσφαιρο και 2 στο μπάσκετ. Ναι, αλλά είναι και αδικία μέσα. Ποια αδικία? Δεν είναι αδικία, είναι η πονηριά, πες στο βόλεϊ. Είναι η πονηριά και το ύποπτο. Γιατί άμα δεν είναι ύποπτο μια ομάδα μέσα σε 10 μέρες να χάνει κύπελα, έστω το link up. Έστω το κυπελάκι Ελλάδος, ο αυτοκράτορας που έλεγε ο πρωινός, που είναι διάτοντας αστέρας αντί για αυτοκράτορας,
τότε, άμα είναι σωστοί εκεί στον ΠΑΟΚ, να πάνε να παραδώσουν το κύπελ, τον τάμπο που κάναν πέρσι, στον βολεϊμπολίστα κύριο Γκόμες. Γιατί αυτός ήτανε. Και αντί να κρατήσουν αυτόν, κράτησαν όλη τη σαβούρα. Γι' αυτό φέτος θα είναι πέμπτο έκτος. Έφυγε ο Αντρέου. Ο Αντρέου έφυγε. Έφυγε ο Αντρέου. Και ο Φυτάς ψάχνει να βρει τα ενίκια ο Φυτάς. Ναι. Και Γρηγόρη, με έκπληξη άκουσα ότι βγήκαν φωτογραφίες οι φίλαθλοι του Άρη, κάποιοι ξέρω εγώ, με το Σπανούλι. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού εχθές δεν φορούσε κόκκινη φανέλα, φορούσε γκρι. Διότι το Σπανούλι μόλις τον πλησίαζε παίκτης του Άρη, στο μισό μέτρο σφύριζε φάουλ. Και ο Σπανούλης, άμα ήταν καλός παίκτης, θα έμενε στην Αμερική. Αλλά κότεψε εκεί πέρα με τα θηρία. Δηλαδή δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Δηλαδή όποιος δεν έμεινε στην Αμερική δεν είναι καλός παίκτης. Ο Ρούντι Φερνάντες δεν είναι καλός παίκτης. Ο Διαμαντίδης δηλαδή που ήξερε τις δυνάμεις του, γιατί δεν πήγε. Που είναι πέντε φορές καλύτερος. Γιατί ξέρει ότι εδώ θα είναι πρώτος. Γιατί μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Συγγνώμη, γιατί μπαίνει. Αυτός έκανε το βήμα. Εσύ, γιατί μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Ο Γκάλης που δεν έπαιξε ποτέ στο NBA, τι σημαίνει, δεν είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Μπράβο τον Γκάλη τώρα, ο Γκάλης ήταν σε άλλη εποχή. Και ο Γκάλης, αν ήταν και ο καλύτερος, θα έπαιρνε και ένα κύπελο βαρέα με τον Ιωαννίδη τόσα χρόνια γιατί δεν πήραν. Μπορείς να με το ξεκινήσεις. Φίλε, στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ποιος ο Γκάλης. Δεν πάμε καλά. Στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Να είναι καλά ο Καμπουράκης. Όχι ο Καμπουράκης. Ο Καμπούρης. Ο Καμπουράκης είναι φίλος, μην μπερδεύεσαι. Ο Καμπούρης που έβαλε τη βολή. Ο Αργύρης. Ο Αργύρης δεν έκανε όλη τη δουλειά. Εγώ έχω τις φωτογραφίες εδώ. Δες Αλεξανδρίου. Βίντεο κανονικά. Πόσες φωτογραφίες γίνουν στους Αργιανούς. Και να κλείσω με το. Αυτό δείχνει επίπεδο. Οι Αργιανοί ερεθαίνουν πίσω τον Κόντι με το Σπανούλι. Βλέπεις με το κασκόλ του Άρη. Έτσι. Επίπεδο. Έτσι. Εγώ το χαίρομαι τον οπαδό του Άρη εδώ. Ναι, εντάξει. Κωστή, και να κλείσω με το Βέλιο. Καλά θα κάνει και θα πάει στη Γερμανία και σήμερα δεν θα παίξει εθνική, θα στενογορηθεί ο Γρηγόρης. Γιατί είπε όχι στον Ολυμπιακό. Ζήτημα να παίξει 5-10 λεπτά τον παπά. Εγώ θα στεναχωρεθώ αν δεν παίξει. Όχι. Ό,τι στοιχηματάκι θέλετε. Θα δούμε. Εγώ θα στεναχωρεθώ αν δεν παίξει. Ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός γίνεται στην Ελλάδα. Και το κύπελο θα ξαναξεκινήσει. Αυτό το είπαμε και εμείς, φίλε. Με παρετηθέντα τον κύριο. Παρακαλώ. Πώς το λένε, Κοντονή. Εντάξει, αν το τραβήξει ο Κοντονής και μείνει, θα είναι μεγάλη μαγιά του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο ποδόσφαιρο. Και σου πια, ο Γιουργής. Ρε τον Μπουσβάρο. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Απευθύνομαι προς τον κύριο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλο, είπατε ότι έχετε μια ευαισθησία στα παιδιά. Ναι. Και καλά κάνατε. Και στα ζώα. Και στα ζώα. Βεβαίως. Δεν μου λες, εγώ που είμαι τυφλός και η κυρία Κατίνα βάζει το σκυλί της. Και κάνει, ξέρεις τι κάνει στα πεζοδρόμια. Εσείς είστε κυρία, συγγνώμη. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι, ναι. Και περπατάω εγώ που είμαι τεφλός και τα πατάω. Και πάω στη Βασιλεία Σόλγα να κάνω τη βόλτα μου και τα δένουν εκεί στα καφενεία, εκεί στο πεζοδρόμιο. Και περνάμε και σκοντάφτουμε, για μας δεν πρέπει να υπάρχει ευαισθησία. 100% αλλά δεν φταίνουν τα σκυλάκια γι' αυτό όμως. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος θέλει. Ποιο φταίει, θα σα πω ποιο φταίει. Δεν το σχολιάζω. Όχι, μισό λεπτό. Πρώτον, φταίμε εμεί από την παιδεία που έχουμε σαν Έλληνε. Και δεύτερον, πρώτα λέω φταίμε εμεί σαν Έλληνε η παιδεία μα. Και δεύτερον, ένα κράτο το οποίο, αν κάποιο έχει από εμά ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, είτε είναι τυφλό, είτε δεν μπορεί να περπατήσει κτλ., τον πετά στα σκουπίδια χωρί να του δώσουν το ανάλογο τίμημα. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ευαισθησία. Βεβαίως. Όμως αυτό. Βεβαίως. Αυτό όμως δεν σχολιάζεται ποτέ να πούνε. Κατίνα, ναι. Η κυρία Κατίνα που θέλει να κάνει την κυρία και τι θα παράληψη, κουβάλει. Παράληψη, παράληψη. Σωστό. Σε δίνω δίκιο. Γιατί θέλει να κάνει την κυρία για να βγάλει το σκυλί τη βόλτα και ναι. Τα αφήνει και. Το αφήνει και χέζει και πάει σε πατάσει τα αυτά. Και πάει. Εγώ γιατί να τα πατάω. Σωστό. Για μένα δείχνει κανένα καμία ευαισθησία. Όχι. Και άμα εγώ την κουμπανίζω αυτή την κυρία, άμα δω ότι κάνει αυτή τη δουλειά του σχέδιου, την τραβήξω μια στο κεφάλι με τον μπαστούνι, ξέρεις. Δεν έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις κανέναν. Δεν έχω δικαίωμα, ούτε και αυτή έχει δικαίωμα να με αφήνει. Σωστά! Να έχεις δικαίωμα την καταγγείλεις, δεν έχεις δικαίωμα να την χτυπήσεις, να χειροκροτήσεις. Πού να, άμα έβλεπα, θα την έπιανε και θα την έβαζε να τα γλύψει. Να είσαι καλά. Είστε και κοπρολάγνος βλέπω. Λοιπόν, πουλήσαμε έναν που δεν έπαιξε ποτέ. Για τα μπαρέα συμμετοχές του Σεβίδια, Μαντάκο, Αναπληρωματικός και Μπενίδια, Παγκίτης. Και βάλαμε 10 μοίρια και τρίχες κλείστη. Εντάξει, λογικό είναι ρε φίλε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Ο Βασίλης. Τι είπε, πήραν 10 εκατομμύρια από παίκτες που δεν παίξαν. Βεβαίως. Ποιος πήρε, γιατί ρεύεσαι, τι έγινε. Δεν ρεύτηκα. Τραπατώνει για ΠΑΟΚ, τι λέτε. Καλή περίπτωση. Έχω ένσταση. Για ποιο λόγο. Ιταλός στην Ελλάδα δεν έπιασε. Ο μοναδικός ο οποίος εκτιμώ και έχω
Τον έχω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, είναι ο Σπαλέτη. Αυτό που έχετε γίνει όλοι δήμονο στοίχημα ξεπερνάει. Ο καλύτερο τρόπο να βγάλει λεφτά από το στοίχημα είναι να μην παίζει στοίχημα. Φιλιά στο λαδί. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια αυτή είναι. Ναι, το στοίχημα το παίζει βεσκότερα επειδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έτσι. Το αν κερδίσει κιόλα είναι δεύτερο αυτό. Ο Ολυμπιακό έδειξε ένα υλικό τέρμπι πρώτο επίπεδο τη Champions League σε μια ατμόσφαιρα και ουρκάνο. Την ώρα που όλοι μα αναγνωρίζουμε την κατάντια στο ποδόσφαιρο, ο Αλαφούς και ο Σαββίδης κάνουν παράπονα για τη φιλοξενία. Ενώ στα γήπεδα του επικρατούν διαχρονικά ζούγκλες. Αν θέλουμε να πάει το γήπεδο μπροστά, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να διώξουμε την κατάδεια όπου και αν βρίσκεται και όχι να ρίξουμε στον βούρκο όποιον είναι έξω από αυτόν. Έλα, φτάνει το Facebook, μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Φτάνει το Facebook. Έλα, φίλε. Μίτσο Ρεκλειδάς. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μάλλον κάτι άλλο βλέπω. Βλέπω μας κάνουν καμία πλάκα με τον Βέλιο. Καθόμαστε πάλι, αυτή η διοίκηση λίγο είναι αδρανοποιημένη. Και αν φαίνει για 7-8 κατοστάρικα. Κοίταξε. Ρε φίλε, το ότι γνωρίζουν ότι είσαι δύσκολος οικονομικά, θα προσπαθήσουν και έχουν προσπαθήσει να τον πάρουν το Βέλιο με λίγα χρήματα και να σου δώσουν ένα κομμάτι περισσότερο στη μεταπολιτική του αξία. Ναι, δηλαδή τώρα αν φτάσει καλοκαίρι, τέλη καλοκαιριού και δεν έχει βρει ομάδα ο Βέλιος, δεν θα ανανεώσει κιόλας, δηλαδή η διοίκηση δεν κάνει ούτε να κάνει το δέσει. Ρε φίλε, γιατί σκέφτεσαι πράγματα που δεν υπάρχουν, Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι, ρε Γρηγόρη, αλλά άμα φτάσουμε, ας πούμε, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, μετά. Δεν θα φτάσουμε. Άστο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό ελπίζω. Άλλο τι ελπίζω, λέω τι ισχύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Φίλε, το πρόβλημά σου δεν είναι αν θα πουληθεί ο Βέλιος 900 ή 1%. Θα πουληθεί. Δεν είναι το πρόβλημά σου αν πάει στη Μάινς ή στην ΑΕΚ. Θα πουληθεί. Το θέμα σου είναι μετά ότι εκεί που έχει 4 center forward δεν θα έχει κανέναν και θα πρέπει να αξιοποιήσει τα λίγα χρήματά σου σωστά. Και πιθανότατα να μην έχεις τον προπονητή που έχεις τώρα στην ομάδα και πιθανότατα να μην έχεις και τεχνικό διευθυντή που είχες κάποια στιγμή. Το χειρότερο απ' όλα. Δεν θα έχεις τον προπονητή, πιθανόν. Πιθανόν. Το χειρότερο απ' όλα και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζεις και έχει να κάνει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί πάει να τον δώσει όπου θέλει. Ο ίδιος υπογραφεί. Οπότε μην ανησυχείς τόσο πολύ. Δεν είναι χαζός. Όχι σε, αυτό, όχι σε αυτό που λες. Δεν έχει χαζός. Ούτε κανένα παιδάκι μυστικό. Όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Και με τον Αποστόλη και όλες ήμασταν και στο ίδιο θρανείο. Τον ξέρω και από μικρό. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες και ούτε σου για λέω, οπότε μην ανησυχείς για λάθος πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά κοίταξε. Όσο και να θέλει και ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του, δηλαδή είναι και η κινήση που θα κάνει και η ΠΑΕ. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι η ΠΑΕ, φίλε, έχουμε να τη φοβηθούμε σε κάτι. Έχουμε να φοβηθούμε το μόνο το οποίο γράφω και σήμερα. Αυτό το σκεπτικισμό που υπάρχει γύρω από την αδειοδότηση. Γιατί φέτος ειδικά υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μας το πούνε. Πάμε. Πάντως υπήρχαν δικαιολογίες, από τον χρόνο δεν έχουμε δικαιολογίες. Πάμε. Θα σωθείτε και του χρόνου με το Βέλιο άλλη μια χρονιά, είτε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Θα υπάρχει αντιπολίτευση. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα, ό,τι αφορά το Βόλε, θέλω να πω δύο πράγματα. Για το Βόλε θα μιλήσεις. Όχι, όχι μιλάω για το Βόλε. Απλώς θέλω να πω ότι από τότε που μπήκε το στοίχημα στο αθλητισμό, δεν υπάρχει πλέον αξιοπιστία. Δεν είναι δυνατόν να κερδίσω 2-0, να φτάσω μέχρι τα 24, να έχω 3 ματσμπόλ, και να μπάλα να βλέπω ότι βγαίνει έξω, κερδίζω και να σώσω την μπάλα να μην βγει έξω. 2009 ή 10, φίλε. Ο Ολυμπιακός Ηρακλής προηγείται με 9-14 ο Ολυμπιακός. Τι θες? Στο tie break. Στο tie break και χάνει το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, και αν θυμάμαι. Έχει 7, έχει 6 ευκαιρίες για να το πάρει. Και το χάνει. Ναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι οι δικοί μας. Όξεις είμαι καταρχάς. Το κατάλαβα. Δεν θέλανε να κερδίσουν το μάτι. Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, ρε φίλε. Πώς δεν γίνεται. Πώς το λες αυτό το πράγμα, ρε. Βρε καλέ μου. Δεν γίνεται. Πώς εγώ τα μυαλά μου πήραν ανάποδες στροφές όταν έβλεπα εκείνο το μάτι. Φίλε, άκουνα σου. Ένα λεπτάκι, Γρηγόρη. Ναι. Παίζανε Ελλάδα-Αμερική στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Ήμασταν μπροστά στο τέταρτο σετ, νομίζω, 20-12. Να φανταστείς και χάσαμε το σετ εκείνο. Συμβαίνουν αυτά, δεν λέω. Αλλά προχθές πότε ήταν, αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία. Σε ενοχλεί το επαναλαμβανόμενο, δηλαδή το τι έγινε κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Αυτό δείχνει, φίλε μου, έλλειψη ψυχολογίας, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές οι οποίες. Και να πεις ότι κάποιον φοβερό σερβίς, βάλαν το Σουλτάνογλου, πώς το λέγανε, ένα απλό σερβίς, ένα απλό. Δηλαδή
Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάναν δώρο το κύπελλο στον Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο δεν μπορώ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είναι αυτοκτόνησο ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το. Ναι, ακριβώς. Χαρακτήρα το σωστό. Όπως το γράφαν. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Έχουμε να ηχογραφήσουμε κάτι εξωγή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Από Κέρκυρα παίρνω. Από Κέρκυρα, μάλιστα. Ναι, ναι. Χθες κάνοντας ζάπινγκ στην τηλεόραση είδα τον Αλέφαντο, γι' αυτό ήθελα να πω. Είδα τον Αλέφαντο, μάλιστα. Ναι, άκουσα μάλλον και τον είδα και τον άκουσα. Τον Αλέφαντο, ο οποίος έλεγε ότι ο Μαρινάκη, ότι όλοι το Φέργκισον τον κάνανε άγαλμα έξω από το αυτό όσο ζει και χαίρεται. Έτσι πρέπει να κάνουν και ο Ολυμπιακός τον Μαρινάκη. Δηλαδή ο Μαρινάκης να κάνει το άγαλμά του έξω από το αυτό, ρε παιδί μου. Άκουσε πράγματα τώρα. Το γύρισα. Πρέπει να κάνει, λέει, ο Μαρινάκης, εκτός του ότι κατηγορείται για ό,τι κατηγορείται, να κάνει και άγαλμα. Και επειδή, επειδή κατηγορείται για κάτι, τι σημαίνει? Ότι... Και εσείς μπορεί να κατηγορηθήκατε κάποτε από μένα ότι είστε ψεύτης. Σημαίνει ότι είστε? Όχι, όμως δεν θα. Μέχρι να κατα... Συγχωρέστε με. Να επιβραβευτώ κιόλας πριν λυθεί η μέχρι... Ακούστε με λίγο. Μέχρι να... Μέχρι να καταδικαστεί κάποιος, δεν έχουμε το δικαίωμα να τον κατηγορούμε. Ξέρω, εγώ δεν είπα το αντίθετο. Ναι. Δεν λέω το αντίθετο. Αυτό πιστεύει ο Αλέφαντος, αυτό λέει. Τι πράγμα? Αυτό πιστεύει ο Αλέφαντος, αυτό λέει. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο Μαρινάκης να κάνει τον εαυτό του. Εντάξει, τώρα συμφωνώ μαζί σας. Μισό λεπτό, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Αλέφαντος. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ 100%, αλλά. Τόσο αυτά. Δηλαδή, το είδα να σου πω και λίγο σαν γλύψιμο προς το μάτι. Όχι λίγο. Είναι γλύψιμο. Πολύ γλύψιμο. Είναι γλύψιμο. Βρε, γλύψιμο είναι. Άνθρωπος σαν και εμένα είναι γι' αυτός. Είναι ντροπή. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Τι να το κάνουμε. Να το πω δηλαδή, για... όχι ότι θα διορθώσω τίποτα, δεν το είπα αυτό. Μάλιστα. Αλλά με έκανε κατάπληξη, πώς το λέει δηλαδή. Άλλο τι θα ζητήσουν, ρε παιδί. Και αυτά. Δεν υπάρχει ελπίδα. Πόσο χρόνο είσαι, 78? Όχι, 70. 70. Συγγνώμη, δεν το είπα για να σε προσβάλλω. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Είμαι και εγώ Θεσσαλονίκης τώρα έχω. Εκεί στην Κέρκυρα τι κάνεις? Ήρθε ο γιος μου εδώ. Ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός. Έχασα τη γυναίκα μου και ήρθα και εγώ εδώ. Είναι ωραία η Κέρκυρα πάντως. Ωραίο νησί. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ. Μες στην πόλη είσαι? Μες στην πόλη, στο Σαρόκο είμαι. Στη Βόλτα, εκεί άιντε, στην πλατεία των Ληστών, ό,τι πρέπει. Ναι, είναι. Εκεί που υπερέχει η Κέρκυρα από τη Θεσσαλονίκη είναι στην εγκληματικότητα. Δεν έχει μηδέν εγκληματικότητα. Μπορείς να κυκλοφορείς ό,τι ώρα θέλεις χωρίς να νοιάζεσαι. Καλά, στις 12 το βράδυ κυκλοφορεί κανείς στην Κέρκυρα όμως, ε? Ω, λάθος είσαι. Εντάξει. Λάθος είσαι. Έγινε τερνή ζωή η Κέρκυρα? Έχασε επεισόδια? Βέβαια έχει. Έχει, βέβαια. Έχει ένα μέρος που το λένε εμπορικό, εκεί που είναι όπως έχουμε εμείς. Κυκλοφορείς δηλαδή το βράδυ, κυκλοφορείς? Πολύ κυκλοφορεί. Εσύ, κυκλοφορείς? Εγώ τώρα 70 χρονών, άμα βρω καμιά παρέα με το γιο μου καμιά φορά, πηγαίνουμε όταν έρχεται κανένας τραγουδιστής, κανένας αυτός. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι κυκλοφορώ και μετά τις 12. Μ' αρέσεις, να είσαι καλά. Ναι, να είσαι καλά. Ναι, για ναι, στο τελευταίο για σήμερα, ναι. Άντε ρε κόκκινε. Εντάξει ρε φίλε, τι μια έπαιξε. Ώρα με την Κέρκυρα. Εντάξει. Κέρκυρα με το αποτυπωνήσει. Έφυγε μόνος. Ο κύριος Δραπέτευσε, έφυγε ούτε ξεκύριος. Τι φλανάνε, ναι. Κύριε. Ναι. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μου λες πότε είναι πιο ωραίο να βρίζεις ένα προπονητή, να το κατακρίνεις δηλαδή. Όταν η ομάδα σου πάει καλά ή όταν είναι χαμηλά και δεν υπάρχει, ας πούμε, ελπής. Τι θα πει πιο ωραίο, διευκρίνησε το λίγο γιατί με μπερδεύεις τώρα. Ωραίο ρε φίλε, ωραίο. Τι είναι πιο πρέπον δηλαδή να τον, πιο πρέπον. Να τον χλεβάσεις και να τον κατακρίνεις όταν η ομάδα είναι ψηλά ή όταν η ομάδα, ας πούμε, είναι στο μαύρο της στο χάλι. Όχι, το θέμα είναι να είσαι δίκαιος και όταν η ομάδα είναι, αν βλέπεις κάτι βεμπτό, να το λες όταν είναι στα καλά του, όχι όταν είναι κάτω. Λοιπόν, κατηγορούμε όλοι το διατητή στο χθεσινό παιχνίδι που όντως δεν μέτρησε καθαρό καλάθι γιατί η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό.
Δεν μου λες, κύριε Πρίφτη, 5 λεπτά που η ομάδα δεν μπορεί να βάλει καλάθι, που είναι 4 πόντους μπροστά, αυτό δεν σε προβληματίζει να βάλεις ένα παίχτη να βάλει ένα καλάθι? Ποιο να βάζε? Γιατί ο άνθρωπος αυτός σε κάθε παιχνίδι, είτε στο τρίτο, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, είτε στο τέλος του τετάρτου δεκαλέπτου, ο άνθρωπος κοιμάται. Το πιάνει ο ύπνος στον πάγκο. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει το Ζάρα, φίλε, δεν μπορούσε να βάλει φίλε, άλλο καλαμποσταστή, έχω την αίσθηση... που να μπορέσει να του βγάλει ένα καλάθι. Φίλε, άκου λίγο, θα σου πω. Ο Άρης, για να τα πούμε μια και καλή, για να συνεννοηθούμε, και πιστεύω θα συνεννοηθούμε. Ναι. Ο Άρης, ο οπαδός του Άρη, έχει μεγαλώσει με πρωταθλήματα, με πρωταθλητισμό. Δεν μεγάλωσε για να είναι τρίτος. Με την Άσετε τι μεγάλωσε. Μου επιτρέπεις? Μου επιτρέπεις? Είμαι καλύτερα από σένα με το τι μεγάλωσα. Μου επιτρέπεις? Το θέμα είναι ότι ξαναφτιάχνεις μια ομάδα από την αρχή. Ναι. Γιατί μην έχεις απαιτήσεις από τη μια μέρα όχι στην άλλη. Έχω απαιτήσεις. Δεν μ' ακούς. Από ότι μπορεί να πάρει το μάτς και δεν παίρνει το παιχνίδι. Δεν διαφωνούμε. Μην έχεις απαιτήσεις από τη μια μέρα στην άλλη ο Άρης να γίνει αυτός που ήταν στο παρελθόν. Ο αυτοκράτορας που έλεγες. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, όχι απλά υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, τον Κυριάκο Κίρτσο και την Τάνια Δήμου. Με τον Εξωγήινο τα λέτε το βράδυ. Όλοι μαζί, πρώτο Θεός, αύριο, λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά, 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 λίγο μετά τις 2.